Σας, γεια σα, γεια σα. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Ένα μόλι μήνα πριν το καλοκαιρινό μα αντίο. Έχω ενθουσιαστεί. Θα μου λείψετε λίγο, δεν θα πω ψέματα, αλλά πιο πολύ χαίρομαι που θα σταματήσω επιτέλου και θα μπορώ να πάρω δύο σερή εβδομάδε. Μην βρίστε, γιατί λέω εγώ για διακοπέ και μου λένε Μιλά και εσύ που φεύγει τρίμερα. Θα τα πούμε τώρα για τα τρίμερα. Διότι διανύουμε την κουτσή εβδομάδα μετά από τρίμερο. Που θεωρητικά έχουμε ξεκουραστεί. Αν και σας είδα, λυσάξατε. Πιο άδγοι δρόμοι ήταν από ότι το 15 Αύγουστο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ξεμιαλιστεί ρε παιδιά σε αυτές τις κουτσές εβδομάδες. Αυτό κάνουν τα τρίμερα. Σε καψουρεύουν, Θανάση, και μετά σου κάνει ζωή ghosting. Μετά δεν ξαναέχεις. Γενικά τα τρίμερα είναι προφανώς ωραιότατο το πράγμα. Δηλαδή είναι σίγουρα ωραιότερο από το να σοτάρεσαι στους 40 βαθμούς στα τσιμέντα της Αθήνας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο ταλαιπωρία. Δηλαδή, μια που πακέταρε, μια που έφτασε, μια που πακέταρε, μια που έφυγε. Είναι σφινάκι. Και επίση είναι έξτρα ταλαιπωρία όταν είναι σε μαζικέ εξόδου. Χαμό στα λιμάνια, χαμό στι εθνικέ, χαμό στα αεροδρόμια, στι παραλίε, στι ταβέρνε. Γενικά ζαλούρα και πάρα πολλοί κόσμο. Θανάσει, είδε μία και καλά παρθένα και πολύ δύσβατη παραλία στην Εύβοια, τη Θαψά, ή αλλιώ, όπω τη λένε, γαλάζια λίμνη που είχε γίνει σαν τη λούτσα από σκηνάκια, σκηνέ και ομπρέλε. Δηλαδή, αν αυτή που ήθελε κόπο να φτάσει ήταν αγοραφοβικά γεμάτη, δεν μπορώ καν να σκεφτώ τι γινόταν στι πιο εύκολε, προσβάσιμε και γενικά popular παραλίε. Οπότε έχεις όλο αυτό το ζόρι με τον κόσμο που σας λέω παντού, εγώ έχω ένα θέμα, είναι τα λεπορεία, ζεις και τα πρώτα καραβίσια, κόψεις το ολοδεξιά, ολοδεξιά, σου λέω έλα, 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 πάμε, 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 όπα! Με αγχώνει αυτό το πράγμα όσο λίγα. Αυτή εκεί πέρα η παρκαδόρη των καραβιών που σε βάζουν και στριμώχνεσαι και λες θα φάω όλα τα μάξια και εκεί που σου λένε πάρ' το έχεις και άλλο, ξαφνικά όπα! Και λες το κάναμε και τελικά ευτυχώ δεν το έχει κάνει. Έχει όμω εκτό από το ζόρι με τον κόσμο, και μιλάω σε σένα, αγαπητέ ακροατή, ακροάτρια, και μία λύσα σε αυτέ τι δυόμιση στην ουσία μέρε, και να παρτάρει, και να ξεκουραστεί, και να χορέψει, και να σαπίσει κάτω από τα λιμιρίκι, και να τραβηχτεί σε μία ταβέρνα στο τέρμα του Θεού που σου είπανε, και να πιει παλώμε και να κάνει σαπ ή σερφι, ό,τι κάνει, και να διαβάσει, και να τα ανεβάσω όλα αυτά στο Instagram. Ε, κουρέλι γυρνά. Χαρούμενο μεν, κουρέλι δε. Και μετά ξέρετε τι γίνεται. Το ζείτε τώρα, το ζούμε όλοι μαζί. Άντε να προσαρμοστείς ξανά με το μυαλό καρφωμένο στι διακοπέ. Εγώ όπως σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, όντως πήγα στη Βραβρώνα, στη Χαμολιά συγκεκριμένα, ο δεν έχει ιδέα που είναι αυτά τα πράγματα, είναι προς Λούτσα, η Αρτέμιδα όπως τη λένε πια πιο κομψά. Πήγα στο εξοχικό λοιπόν της φίλης μου της Νάνσης που ήταν και παραμονές τελευταία τη χημειοθεραπεία Go Nancy και του Κωνσταντίνου που έχουν ένα έτσι κήπο όνειρο. Τον έχει περιλάβει και ο παπά του Κωνσταντίνου Θανάζη και έχει φυτέψει μποστάν επαγγελματικό τώρα. Μιλάμε ντοματίνια, ξυλάγκουρα, μελιτζάνε, κολοκύθια, πεπονάκια, όλα τα καλά του Θεού. Είδαμε θερινό σινεμά σε προτζέκτορα, εκεί στο ταρατσάκι μα, ή πιαμε κρασιά, είχαμε γει κάτι δέσποτε γάτε και τι χαϊδεύαμε, φάγαμε κρύο καρπούζι, το φάγα όλο μόνο μου, δεν ξέρω τι λύσα με είχε πιάσει, και ήταν από αυτά χωρί τα κουκούτσια τα μεταλλαγμένα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι δεν είναι τόσο νόστιμο όσο τα άλλα. Βέβαια, δεν έχει να φτύνει σαν ένα βόλο κουκούτσια μετά από μία μπουκιά. Αλλά ήταν λίγο λιγότερο ωραίο από τα κλασικά καρπούζια. Ε, πήγαμε και σε ταβέρνε και φάγαμε και μπαρμπούνια, φάγαμε και μπριάμ σπιτικό. Τρώγαμε γενικά. Θα το πω αυτό. Πάλι τρώγαμε. Και κάναμε θανά δύο μπάνια. Θα σταθώ λίγο στο πρώτο. Πήγαμε σε μία ανοργάνωτη παραλία εκεί τη γειτονιά, πέντε λεπτά από το σπίτι, τη χαμολιά, με αλμυρί και με σκιέ. Και επειδή είμαστε λίγο παππούδια και ξυπνάμε νωρί, πήγαμε νωρί. Κουβαλάγαμε μαζί ό,τι κοροϊδεύαμε στου γονεί μα. Θυμάσαι που κουβαλάγαν καρεκλάκια, βρυσάκια, εκείνα τα φελιζόλ. Εντάξει, εμεί είχαμε πιο high-tech ψυγιάκι. Αλλά αυτά που του κοροϊδεύαμε και του λέγαμε, έλα μου, που πάτε με τόσα πράγματα, ήμασταν ακριβώ αυτό. Πιάσαμε λοιπόν μία σκιά και ήμασταν λίγο γαλίνια μέσα σε μια μισή ώρα είχε γίνει ναπολιτάνικη παραλία, ναπολιτάνικο μπάνιο. Είχαμε και πιτσιρίκια που τρέχανε και ουρλιάζανε και μας πετάγανε άμμο παντού. Και εφήβους που βάζανε Spotify δυνατά και τραγουδάγανε και από πάνω. Και φασαίου που στείλανε ρεστή σκηνάκια, σκινάκια. Κανονικά, όχι αυτά τη παραλία. Σκινάκια με πασαλάκια. Το οποίο το κάρβωσαν σχεδόν στη Σαγιονάρα μου. Οριακά δεν πιάσαν το κουντεπιέ μου. Δηλαδή είχε πήξει τόσο πολύ παραλία. Και όσο και να το πει όλο αυτό το πράγμα τώρα, αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι που είναι. Δεν παλευόταν. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, την κάναμε με λαφρά πηδηματάκια, σε παπούδια, πήγαμε για τα τσιπουρά μα και αράξαμε. Και την επόμενη μέρα πήγαμε σε ένα πολύ old school βραβρονιώτικο resort, παλιακό, τύπου λίγο 70's, που είχαν πάει κάτι Γάλλους δίσμηρους, που ποιο ξέρει, τους διαφημίζαν τις ομορφιές της Ελλάδας και τους φέρανε στη βραβρόνα. Αλλά εμείς περάσαμε υπέροχα. Και θέλω να σας πω ότι όσο και να σας έβλεπα να ανεβάζετε από πάρους, αντιπάρους, τίνους, σερίφους, νησιά που αγαπώ, ρε εσύ θανάζεται ζήλεψα ούτε λίγο. Οριακά δηλαδή με αναγνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά το καλοκαίρι πια, σαν εποχή, δεν με ψήνει όσο με ψήνε. Με ψήνει με άλλου τρόπου, κακού. Και ακόμα και το κόνσεπτ διακοπέ στι κυκλάδε, ούτε αυτό το πολύ αντέχω. Θα το κάνω φέτο, γιατί το έχω κανονίσει, αλλά νομίζω ότι από του χρόνου, παιδιά, θα βρίσκω πρώτα ένα κατάλημα όπω το θέλω. Δηλαδή, ξέρω να είναι δίπλα στο νερό, να είναι ένα σπίτι που χωρά με τρία ζευγάρια. Και μετά θα κοιτάω που είναι. Δεν πάνε να είναι στο τέρμα του Θεού, α είναι σε νησία, μην είναι σε νησί, ας είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει από όλο αυτό το <σκυρίζει> πήγε Σεπτέμβριο. Εννοώ ακριβώ μετά τον Αύγουστο. Πρέπει να κλείσω γιατί δεν θα βρω. Δεν το μπορώ εγώ αυτό άλλο. Εδώ μέχρι και ο Τζεφ Μπέζο που ήρθε με τη σκαφάρα του τη Amazon, πήγε πάρο και μήκονο. Αλλά πού πήγε, θανάσι μου, και απόλαυσε τι βόλτε του. Στην ψέρι μου. Ξέρεις που είναι ψέριμος. Ούτε εγώ ήξερα. Γκούγκλαρα. Και τώρα την έχω βάλει στο ραντάρ μου. Είναι στα Δωδεκάνησα, μεταξύ Καλύμνου και Κο. Και είναι το Σοδούλη. Είναι από τα πιο μικρά νησάκια. Έχει, ξέρω εγώ, 30 μόνιμους κατοίκους. Το λένε και κάπαρι, γιατί είναι γεμάτο κάπαρε στο νησί. Έχει 7 παραλίε, κούκλε, πεντακάθαρα νερά. Έχει και ένα ερημικό νησάκι που πα με καϊκάκι πιο δίπλα, με μαγική φάση Μαλδίβε. Οπότε εδώ ολόκληρο τζεμπέζο πήγε στην ψέρι μου. Θα κάτσω εγώ να παλεύω τώρα για τι μικρέ κυκλάδε. Στα ψαρά θα πάω εγώ και στην ψέρι μου. Έχω αρχίσει και ψάχνω τέτοια νησιά. Είχα και μπόλικου από τα εξωτερικά που μου στείλατε ζακιού για του Έλληνε ξενοδόχου και εστιατόρες. Όπω ο φίλος ο τάσος από το Όσλο που μου έγραψε ότι τον κάνουν να κοιτάζει πια Ιταλίε και Ισπανίε για διακοπέ και να τι μπει και τι κυκλάδες και όλα τα νησιά με του αρποκολατζίδε, όπω κομψά μου έγραψε. Όπω κατάλαβε, Στανάση, είναι η ώρα τη ξενιτιάς. Το ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό. Το νερό τη θολό και το στρωμά σκληρό. Γεια σου Νίκο που μας ακούς για δεύτερη φορά από την τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί δεν πέθαναν κάπου χίλιοι και βάλε άνθρωποι που πήγαιναν να προσκυνήσουν στη Μέκα γιατί πιάσατε 52-53 βαθμούς και αυτοί ήταν έξω στους δρόμους. Εκεί νομίζω έγινε. Και ναι, εσύ κάτσε μέσα με αυτές τις θερμοκρασίες, με τις σειρέ και τα βιβλία που προτείνουμε και πολύ σου αρέσουν. Έχουμε και μία ξενιτιά, θα κάνω εδώ μία εξαίρεση, που ήρθε Ελλάδα. Η φίλη μου Κρίστα που ήρθε με στο Κώστα Ναβαρίνο για τα γενέθλια του συζύγου της του Πέτρου, έγκλειστα 40, μου λέει περάσαν τέλεια και να πω φιλή στις κόρες της Ροξάνη και Νεφέλη είναι έξι και τριών. Γιατί τις αφήνεις και ακούν αυτό το podcast. Δεν είναι σωστό. Και συνεχίζω να μας ακούν από Ελσίνκη τώρα με το καλό. George, περιμένω να μου πεις την επόμενη εβδομάδα εμπειρία από συναυλία Taylor Swift. Έχουμε μετά να πούμε για Taylor Swift και με γεια και τον νέο διαμέρισμα στο Άμστερνταμ χωρί συγκάτη κοπιά. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα, φίλε Ανδρέα από Εδιμβούργο, που νομίζω πολύ σοφά αποφάσισε φέτο να μην έρθει στην τάλα του καλοκαιριού για διακοπέ στην Ελλάδα και λε να σκάσει με χαβανέζικο που το 10 Σεπτεμβρίου. Πίστεψέ με, καλύτερε διακοπέ θα κάνει και ακόμα θα ψινόμαστε. Μια χαρά ζέστη θα έχει. Η Μπατεστίνα έχει άκου τώρα τρελό συνδυασμό, είναι μισή ροδίτησα. Και μισή Φινλανδέζα. Και λατρεύει και αυτή τη Λέρο και το Παρίσι όπω και εγώ. Είσαι δικιά μου. Και μα ακούει από ρόδο. Έχουμε περάσει τώρα στο Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η φίλη Μαρία απολαμβάνει το πόντα από τη δροσερή αυλή των παιδικών τη χρόνο στο ήσυχο πεταλίδι με συνεία. Σα τα λέω αυτά για να τα βάζετε στο χάρτη, στη λίστα σα, για το πού να πάτε διακοπέ. Πίνει, λέει, old school φραπεδάκι. Ρε, Μαρία, άμα πιο φραπεδάκι εγώ τώρα, πραγματικά θα με πάτε στα επίγοντα. Δεν το άντεχα ούτε τότε ούτε τώρα. Αλλά απολαμβάνει, λέει, την ησυχία πριν σκάσουν από Αγγλία τα ανήψια και τα κάνουν όλα όπα στο αυλάκι αυτό. Λίγη ησυχία, μαράκι μου, να βρίσκει μια γωνία να ηρεμεί. Και θα κλείσω με τη Μαρίζα που μου λέει για το Παρίσι, άστα δεν έχουμε καλοκαίρι φέτο. Εδώ Παρίσι, αγωνιστική χαιρετισμή. Μαρίζα μου τελικά είδατε λίγο χαρά Θεού, ενώ έτρεχε εβδομάδα υψηλή ραπτική στο Παρίσι. Πόσο είδα, 29 φτάσατε το οποίο το λες και καύσωνα να ξέρεις εκεί, έχει πάρα πολύ ζέστη λόγω υγρασία από το ποτάμι. Ε, να πω λίγο για την εβδομάδα ψηλή ραπτική. Ήταν δύο-τρει συλλογέ, κορίτσια αλλά και γόρια για ποιον ενδιαφέρεται, που ήταν αριστούργήματα. Πρώτη βάζω τη Σκιαπαρέλη, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ρούχα, τέτοια ο ταλέντο, τέτοια σύλληψη, τέτοια παρουσίαση. Και μετά την Άρι Βανχέρπεν, που τι είχε κάνει, Θανάσιμο. Είχε τα μοντέλα τη με ρούχα υψηλή ραπτική που δεν είναι ρε παιδί μου ένα σακάκι και μια μπλούζα. Είναι πιο έτσι περίπλοκα. Εξηγώ στο θανάσι την υψηλή ραπτική. Και τι είχε βάλει σε καμβάδε, α πούμε, στον τοίχο, σαν γλυπτά. Εωρούνταν τα μοντέλα. Πανέμορφο πράγμα ήταν. Η υψηλή ραπτική γενικά ήταν καλή φέτο. Θα κάνω και την κριτική μου. Όπω πρέπει να είναι. Δεν είχατε όμω Μαρίζα μόνο αυτά τα ωραία. Είχατε κι άλλα μη ωραία εν ώψη των Ολυμπιακών, αλλά και των εκλογών που έχουν αυτή την Κυριακή Θανάση. Έρχεται. Καταρχά, άραγε υλοποίησαν, λε εσύ, οι Παριζιάνοι ή κάποιοι Παριζιάνοι την απειλή του να κάνουν κακά του στο Σικουάνα, που είναι ακόμα βρώμικο παρά το 1,5 δι που έχει ξοδευτεί για να καθαρίσει. Γιατί είχαν απειλήσει ότι θα το κάνουν αυτό πριν το κολύμπι της Δημάρχου, της Νταλγκό και του Εμμανουέλ θα χάσει μάλλον τις εκλογές Μακρόν. Υπήρχε και χάστα, Κτανάση, που λεγόταν «Je suis dans la scène le 23 juin», που σημαίνει ότι θα μπιπ, θα κάνω κακά μου να μην πω την άλλη λέξη, στο Σικουάνας 23 Ιουνίου. Νομίζω ότι μαζικά δεν το κάνανε. Τώρα αν μερικοί πήγανε και το κάνανε, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ. Τέλο πάντων, άραγε ο Εμμανουέλ και θα χάσει και θα κολυμπήσει. Βέβαια το θα χάσει, παιδιά. Είναι σχηματικό έτσι, γιατί είναι πρόεδρο τη Γαλλία. Δηλαδή θα βγάλουν πρωθυπουργό. Αλλά αν ο πρωθυπουργό του, ο Γκαμπριέλα Τάλ, ιτηθεί κατά κράτο από το Pretty Boy, τον έχει δει, και πρόεδρο του ακροδεξιού εθνικού συναγερμού, τον Ζορντάν Μπορντελά, που είναι 28 χρονών αμούστακο, και ο άλλο είναι 35, πιτσιρίκια και τα δύο, ε, τι θα κάνει ο Μακρόν να χάσει ο δικό του ο Ατάλ δεν θα παρτηθεί. Να έρθει η Μαρίν Λεπέν που το περιμένει πώ και πώ να μπει στο Προεδρικό Μέγαρο με τη στήριξη του Εθνικού Συναγερμού. Πάντω ο Μακρόν είπε ότι θα μείνει εκεί στο Μέγαρο μέχρι τέλο του 27 που τελειώνει η θητεία του. Να το αφιερώσουμε μια δαλιδά παρέμελεν που στην ουσία λέει στα γαλλικά: Είπα ξύπα την παρόλα μου την καίω γιατί δεν βλέπω να το τηρεί. Για πάμε να ακούσουμε. By the way, εδώ να σα πω ότι κανεί δεν θα κολυμπήσει. Το κάνανε γαργάρα. <laughs> Pun intended. Είπαν ότι τελικά οι επίσημοι δεν θα κάνουν αυτό το ύπτιο και αυτή την πεταλούδα. Και μεταξύ μα, νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με του κολυμβητέ του κανονικού των Ολυμπιακών. Ότι δεν θα πέσουν μέσα στο Σικουάνα. Πριν περάσω λίγο στα των εκλογών του, θέλω να μείνω ακόμα λίγο στου Ολυμπιακού Θανά, γιατί έχουν και άλλα και εκτό από το Σικουάνα που ζέχνει και που εγώ, αν ήμουν αθλητή, παιδιά, ούτε να μου το δει το μαγιο. Όχι να το βουτήξω κιόλα ούτε δηλαδή με στολή καλύμνιου σφουγγαρά δε βοτάγα στο Σικουάνα. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη φορά έχει να κάνει με τα air condition. Και όχι γενικά με τα air condition στο Παρίσι που δεν έχουν κιόλα γιατί δεν είχαν καύσονε μέχρι πρώτη αλλά στο Ολυμπιακό χωριό εκεί που θα μένουν οι αθλητέ. Διότι η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε ότι για να δείξει την ευαισθησία τη την περιβαλλοντική δεν θα βάλει air condition. Θα κάνει βιοκλιματικά κτίρια που είναι μια χαρά τα βιοκλιματικά κτίρια. Όχι όμω αν έχουν καύσωνα, και φίλη Μαρίζα, θέλω να ξέρει ότι έρχεται καύσωνα στον Αύγουστο. Και όχι ρε παιδιά, αν αφορά αθλητέ που κυνηγάνε παγκόσμια ρεκόρ και μετράνε, ξέρω εγώ, του ηλεκτρολίτε του με σταγόνε. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πολύ συγκεκριμένε συνθήκε για να μπορέσουν να αποδώσουν. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να υδρώνουμε βεντάλλε. Οπότε η Αμερική και αρκετέ άλλε χώρε στην αποστολή του κουβαλάνε μαζί τα air condition του, παρά το ότι η διοργανώτρια αρχή γκρινιάζει. Να δούμε αν θα γίνουν μάχε και για τα BTU, έτσι δεν τα μετράνε τα air νομίζω. Όπω και με τη βρώμα της Ικουάνα. Και πάμε λίγο στα πολιτικά του. Γενικά έχουμε σήμερα, θέλω να σα πω, μπόλικη πολιτική και ελληνική και αγγλική, και λίγο γαλλική. Αμερικανική θα την πιάσουμε το επόμενο επεισόδιο, γιατί σήμερα που ηχογραφούμε και είναι πέμπτη, γίνεται το debate Trump και Biden, το πρώτο, πολύ νωρί βέβαια, ένα ας πούμε debate geriatric, που καλύτερα να τους κάνανε ένα τεστ Γνωστική λειτουργία, παρά να του ρωτήσουν για κάτι άλλο, νομίζω ότι θα ζήσουμε μεγάλε στιγμέ. Και έχω ανακαλύψει και τρελό φιντάνι άνθρωπο του Τραμπ για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε αυτό αφήστε το για next week. Πάμε τώρα στα γαλλικά. Έγινε το debate τους, το οποίο ο Θανάς το λένε «le debat», οι Γάλλοι, και οι δύο βασικοί, δηλαδή ο Μπορτελά και ο Ατάλ, μαζί με τον αριστερό της παρέας, τον γυρεότερο των τριών, ο οποίο είναι μόλις 38 άνθρωπος, έτσι, Το Μανουέλ Μπομπάρ, τσακώθηκαν για το ΦΠΑ, για το συνταξιοδοτικό, η ακροδεξιά και η αριστερά είπαν ότι θα πάρουν πίσω τη ρύθμιση Μακρόν, που αν θυμάστε είχε κατεβάσει τους Παριζιάνους στο δρόμο, διότι ήθελε να τους πάει τη σύνταξη από τα 62 χρόνια στα 64 και είχαν σηκώσει χαμό, οι δύο λοιπόν αυτοί είπαν ότι θα το γυρίσουν πίσω στα 62 και έγιναν, όπως φαντάζεστε, μαλλιοκούβαρα για το μεταναστευτικό, για τους Γάλλους με διπλή υπηκότητα. Ο Μπορντελά, ο ακροδεξιός, by the way, που προφανώς λέει ότι οι Γάλλοι με διπλή υπηκότητα δεν θα μπορούν να διεκδικούν κάποιε κρατικέ θέσει, ότι πολλοί Γάλλοι δεν την αναγνωρίζουν πια τη χώρα του με τόσου μετανάστε και ότι προφανώ θα σταματήσει τι μεταναστευτικέ ροέ. Θέλω να σα πω ότι έχει και ιταλική και αλγερινή καταγωγή. Δεν είναι καθαρό αιμογαλάκι, αλλά Παιδιά, αυτή είναι η υποκρισία. Σου λέει έξω μετανάστε και ο ίδιο έχει τριπλή υπηκότητα στην πραγματικότητα. Οι δημοσκοπήσει, να σα πω, λένε ότι η υποψηφιότητα που στηρίζει η Λεπέν, δηλαδή ο Μπορντελά, φτάνει στο 35%. Η αριστερά, η Ένωση των Αριστερών, 30%. Και το κόμμα του Μακρόν, 20%. Με αυτά τα ποσοστά, κανένα κόμμα δεν συγκεντρώνει τι έδρε που χρειάζεται για να κυβερνήσει με απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά γι' αυτό είναι οι δεύτερε Κυριακέ. Πώ λεγόταν η ταινία τη Σοφή Μαρσό και δεν ρωτάω εσένα με την καμία, ρωτάω συνομιλικού μου. Λαμπούμ, το πάρτι. Ε, αυτό ξεκινάει αυτή την Κυριακούλα. Πριν περάσω στα δικά μας και λίγο όπως σας είπα άλλων χωρών θα κάνω μία στάση. Θα πάμε θανάσι σε τεχνητή παρανοημοσύνη, αλλά όχι τη συνηθισμένη μα. Γιατί έχω φοβερή καλεσμένη η οποία είναι εδώ, γιατί με έπεισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά φίλη μου βέβαια, μεταστροφή, αλλά συγκυβερνήτη μου. Και πέραν των μεγάλων breakthroughs που τα έχουμε σχολιάσει εδώ, στην ιατρική και σε άλλε επιστήμε, είναι ή σωστότερα θα πρέπει να είναι και μπορεί να είναι κομμάτι τη καθημερινότητά μα. Και θα καταλάβετε αμέσω τι εννοώ. CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα είναι μια ακίνητη γυναίκα που θα ανάσει τα Σαββατοκύριακα, δαμάζει τα κύματα με το windsurf τη και όλε τι υπόλοιπε μέρε και ώρε τη εβδομάδα συμπλέει με την τεχνητή νοημοσύνη και την κάνει κινητήριο δύναμη τη νέα εργασιακή πραγματικότητα. Γιάννα Ανδρονοπούλου, βγαίνει. Γιάννα Ανδρονοπούλου, ε, είσαι στο 20% μόλις των γυναικών παγκοσμίως που ασχολούνται με το AI. Ισχύει ε, και θα ήθελα να δω περισσότερες γυναίκες να ασχολούνται με το AI. Ε, θεωρώ ότι έχουμε μια ευκαιρία εδώ γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που μαθαίνετε εύκολα σε εισαγωγικά. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σου δίνει την ευκαιρία να μαθαίνεις καθώς το χρησιμοποιείς, ε, και παράλληλα δεν απαιτεί όσο και να ακούει κανείς AI το να το χρησιμοποιήσει. Ε, δεν απαιτεί απαραίτητα ή το να βρεις μια δουλειά που σχετίζεται με AI δεν απαιτεί, απαιτεί απαραίτητα να έχεις μια κατεύθυνση STEM για παράδειγμα υπάρχουν θέσεις που ασχολούνται με το AI το Responsible AI άρα πώς μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει τεχνική νοημοσύνη ηθικά, δίκαια ε, Κάποιο μπορεί να ασχοληθεί να είναι ένας AI Officer σε, ένα, σε μια εταιρεία που αυτό δεν απαιτεί να είσαι ο AI Expert αλλά περισσότερα πώ να βγάλει αξία μέσα από το AI στην καθημερινότητά σου. Εννοείται φυσικά ότι υπάρχουν και πολλοί τεχνικοί ρόλοι με το AI. Οι οποίοι αλλά αυτό που λε είναι, α πούμε, ένα παλμαρέ δουλειών και επαγγελμάτων καινούριων, το οποίο δεν το σκέφτονται, γιατί όλε σκέφτονται AI και σκέφτονται διάνοιες NASA που το σχεδιάζουν. Στην πραγματικότητα και εγώ παρατηρώ γύρω μου ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγελμάτα σχετικά με το AI που δεν χρειάζεται να ξέρει κώδικα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ, εδώ να σου πω ότι μάλιστα το World Economic Forum έχει, έχει δώσει μια πρόβλεψη ότι θα δημιουργηθούν 97 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία ω το 2030 σχετιζόμενε με το AI. Αυτό είναι φανταστικό. Και επίση είναι και πολύ καλό για τα νεότερα παιδιά. Γιατί έχουν έρθει ρε παιδί μου σε ένα σταυροδρόμι πολλοί που ψάχνουν τι δουλειέ του μέλλοντο τις τι δουλειέ που θα είναι χρήσιμε. Οπότε αυτό που μου λε από μόνο του είναι ότι γεννά πέραν από ότι μπορεί να φάει, θα το πούμε πιο μετά αυτό, κάποια επαγγέλματα, γεννάει και πάρα πολλά καινούργια. Ωραία, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι το Bring Your Own AI που έχω διαβάσει στη λογική των party του Bring Your Own Bottle. Τι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο διάβασα ότι γενικά συμβαίνει σε εταιρείε. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ να ξεκινήσω λέγοντα ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά των ανακοινώσεων στο AI. Αυτή η χρονιά που διανύουμε τώρα είναι η χρονιά τη AI πραγματικότητα. Και τι θέλω να πω με αυτό, Είναι πάρα πολύ ε, μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων και θα δώσω και κάποια στοιχεία στην συνέχεια. Που ήδη χρησιμοποιούν το AI στην καθημερινότητά του, είτε οι εταιρείε τους το διαθέτουν είτε όχι. Αν εγώ λοιπόν έχω μάθει στην καθημερινότητά μου το να βελτιώνω ε, τη, τη ζωή μου, το τι κάνω κάθε μέρα χρησιμοποιώντας το AI απαιτώ και από το χώρο της εργασίας μου να μου δίνει αντίστοιχα εργαλεία. Μάλιστα κάναμε στην Microsoft μία μελέτη η οποία λέγεται Work Trend Index και τρέχει σε 31 χώρες mm -hmm. ε, και για 30, από 31.000 ανθρώπους παίρνουμε feedback. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι στο τελευταίο εξάμεινο ε, έχουν διπλασιαστεί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το AI μέσα στη δουλειά τους και αυτοί είναι οι τρεις τους τέσσερις. Αυτό σημαίνει ότι αν μια εταιρεία δεν δίνει αυτά τα εργαλεία σήμερα στους υπαλλήλου. είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αυτοί οι ίδιοι τα χρησιμοποιούν χρησιμοποιώντας εξωτερικά εργαλεία τα οποία ναι μεν τους αυξάνουν την παραγωγικότητα αλλά βάζουν και κάποια θέματα ασφάλειας δεδομένων στις εταιρείες αυτές. Παρ' όλα αυτά στην πραγματικότητα αυτό που μου λες είναι ότι ας πούμε εδώ που είμαστε εμείς στην 24 Media πολλοί άνθρωποι φέρνουμε το δικό μας AI Ακριβώς. αυτό που χρησιμοποιούμε σπίτι μας γιατί έχουμε δει τις δυνατότητές του όλο το potential του. Ακριβώς δηλαδή βλέπουμε είναι μια τεχνολογία που είδαμε μια πολύ μεγάλη χρήση με το που έγινε, έγινε ε, χωρί να χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση άρα αυτό γιατί γιατί πρακτικά το AI υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αλλαγή που έγινε πέρυσι είναι ότι δόθηκε διαφορετικ... μια διαφορετική διεπαφή προ τον άνθρωπο δηλαδή μια δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουμε το AI σε φυσική γλώσσα ε, και αυτό το έκανε πιο προσιτό και γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το, 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 την τεράστια υιοθέτηση των εργαλείων αυτών Στη μελέτη που κάνατε ε, είχατε και μερικά demographics δηλαδή τι εννοώ ηλικίες, ε, γιατί ξέρει, η τεχνολογία έχει να κάνει, νομίζει ο κόσμο με την ηλικία, και ότι όσο πιο μεγάλο είσαι, τόσο πιο δύσκαμπτο είσαι και μπορεί να είναι λάθος, μπορεί και να μην είναι. Οπότε είχατε καθόλου τέτοια στοιχεία εσείς. Πολύ καλή ερώτηση γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά είδαμε όλες τις ηλικίε να το χρησιμοποιούν. Ενώ θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο πολύ νεότερες ηλικίε, mm. αλλά είδαμε όλες τις γενιές και μάλιστα και από πολύ διαφορετικούς τομείς της οικονομίας ή πολύ διαφορετικές αφετηρίες το κάθε, ο κάθε άνθρωπος που το χρησιμοποιούσε. Άρα στην ουσία όλοι βρήκαν κάτι το οποίο του στέργεσε και του την καθημερινότητα. Ερώτηση τώρα και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει και μετά θέλω να μου πει για το Copilot. Στο LinkedIn, α πούμε, που έφαζε διάφορα skills που έχει, γλώσσε. Παλιά θυμάμαι ότι ήξερε Microsoft Office, ήξερε Excel, ξέρω εγώ, ήξερε κάτι. Το να ξέρει και να έχει AI skills. Είναι πλέον κομμάτι ενό CV που σε βοηθάει, ρε παιδί μου. Οι εταιρείε που μπορεί να ψάχνουν υπαλλήλου το κοιτάνε. Εδώ βλέπουμε μάλιστα και την πολύ καλή αντίληψη, πολύ καλό, πολύ καλή ερώτηση γιατί βλέπουμε την πολύ καλή αντίληψη που έχουν ήδη οι εργαζόμενοι. Έχουμε δει από το LinkedIn τα δεδομένα ότι 140% έχει αυξηθεί το να περιλαμβάνουν οι άνθρωποι στο βιογραφικό τους δεξιότητες AI. Άρα έστω και αν, δούμε την αντίθετη πλευρά ακόμα οι εταιρείε είναι λίγο πίσω. Δηλαδή θα δούμε ότι σε πολλέ δημοσιεύσεις αγγελίες θέσεων δεν ζητάνε απαραίτητα AI σήμερα, αλλά βλέπουμε ότι ήδη... Λείπα. Υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι ε, το θεωρούν τόσο σημαντικό που το βάζουν στο βιογραφικό του. Πάμε στο διτάφτα, πάμε στο κοπάιλοτ. Ωραία. Πώ είναι να έχει ένα εργαζόμενο, σε οποιονδήποτε ενδεχομένο τομέα, γιατί εγώ έπαιξα λίγο μαζί του, εξού και κόλλησα, ε, να έχει στην ουσία ένα συμπλογό, έναν συγκυβερνήτη στην καθημερινότητά του. Σε τι τον διευκολύνει ακριβώ, δηλαδή ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά του κοπάιλοτ. Πού το κάνουν χρήσιμο σε εσένα, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Ε, θα πω έτσι, πού που που, που βοηθάει, αλλά θα δώσω και κάποια παραδείγματα από τη δική μου καθημερινότητα θα και θα πώς και με βοηθάει. Θα σου πω και εγώ που κόλλησα, Ωραία. Το πρώτο, αυτό που με κόλλησε. Ωραία. Ε, το πρώτο είναι ότι σίγουρα αυξάνει πάρα πολύ την παραγωγικότητα ε, του, του ανθρώπου κάθε μέρα, άρα σου κλειτώνει χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι σου βελτιώνει τη δημιουργικότητα, γιατί ουσιαστικά... Σου φέρνει αρκετά δεδομένα που σε κάνουν να σκεφτείς με νέους τρόπους ε, και το τρίτο είναι ότι σίγουρα σου βγάζει πάρα πολλές εργασίες που μέσα στην καθημερινότητά σου είναι βαρετές, άρα σε, σε έκαναν να αισθάνεσαι ότι χάνεις το χρόνο σου κάνοντας το αυτό. Τον έκανες, δεν δε το ένιωθες μόνο πραγματικότητα. <laughs> Τώρα, μου λε εσύ πρώτα πώ και τι σου άρεσε, και θα σου πω εγώ πώ το ξέρω. Εγώ έχω ένα θέμα. Είμαι φρικτή και μακάρι να το ακούν οι άνθρωποι και να ζητήσω συγγνώμη από αυτού. Είμαι φρικτή στη διαχείριση των mail μου. Γιατί λαμβάνω χιλιάδε, πραγματικά πάρα πολλά mail. Δεν θέλω καν να συζητήσω τι γίνεται αν λείψω πέντε μέρε, τη πίσω και δεν έχω πρόσβαση στα mail μου. Ε, μετά χαόνομαι. Με. Ε, δεν μπορώ να κάνω προτεραιοποίηση, α πούμε, του πρέπει να απαντήσω. Τα RSVP μου πάνε περίπατο, όπως ε, οπότε φαίνομαι και αγενή. Δηλαδή, δεν μπαίνω καν στον κόμμα να πω δεν θα έρθω κάπου. Και γενικά είναι ένα μόνιμο άγχο μου. Οπότε, με το co-pilot λίγο που έπαιξε και είδα ότι πρώτον μου κάνει προτεραιοποίηση. Δηλαδή, του λέω που, τι είναι τα πιο επίγοντα, που είναι επίγοντα. Μου τα φέρνει ψηλά του λέω, τι χρειάζεται RSVP, μου τα φέρνει. Ε, μετά μπορεί να δημιουργήσει κάποια templates, δηλαδή κάποιε προκάτα απαντήσει, που να λε, ναι, θα παρευρεθώ, όχι, δεν θα παρευρεθώ, ό,τι που χρειάζεται. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, είμαι πιο συνεπή, δεν είμαι γαϊδάρα, δηλαδή σε κάποιου ανθρώπου να φέρνω γαϊδούρι. Και δεύτερον, ε, μου βγάζει εμένα το πρωινό μου άγχο, γιατί αλήθεια σου λέω, να μπαίνουμε στο γραφείο και μπαίνουμε μισή καρδιά γιατί σκέφτομαι ότι θα φάω δύο ώρε και πάλι δεν θα είμαι αρκετά ok με τα mail μου. Οπότε μένα εκεί με κέρδισε, είπα καλησπέρα, γεια σα. Συν μετά που άρχισα να παίζω με τα prompts, δηλαδή να γράφω μέσα πράγματα που με ενδιαφέρουν εμένα σε επίπεδο έρευνα και από το να μπαίνω σε 10 διαφορετικά άρθρα. Ε, να μου τα ξεσκαρτάρει, να μου βγάζει περιλήψεις δίπλα Μου γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και νεύρα Αυτό κάνει Ναι, είναι, είναι, είναι φοβερό Αλλά με τα mail είναι θαυματουργό όχι, ναι, το mail και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, Κυρίω όταν λείπω και όλα και ταξίδια, τα γιατί παίρνω πάρα πολλά mail. Το να μου δώσει σε bullet τα summary και να ζητήσω, για παράδειγμα, ποιο έχει πει κάτι για μένα ή περιμένει κάτι από μένα, ώστε να τα δω πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα στα φέρνει και να απαντήσω. Σίγουρα βοηθάει και εγώ το χρησιμοποιώ πολύ το να μου δημιουργήσει επίση απάντηση ή να μου κάνει και ένα summary άμα είναι πάρα πολλά mails τα οποία πρέπει κανείς να διαβάσει για να καταλάβει το τελευταίο ε, Επίσης εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ έχω αρκετές συναντήσεις στο Teams στο να μου δώσει μια περίληψη είτε αν αργήσω να μπω στη συνάντηση έτσι ώστε να ξέρω τι έχει υποθεί πριν είτε στο τέλος της συνάντησης να βγάλει τα πρακτικά της συνάντηση συνάντησης λέγα, και να ναι. Μοιραστούνε, το οποίο είναι φοβερό, γλιτώνει κανείς πολύ χρόνο είτε αε, ακόμα και αν τη χάσεις τελείως τη συνάντηση να ζητήσεις την περίληψη και να πεις α, τι, ακριβώ ακριβώς είπε η μήνα στη συνάντηση οπότε αν σε διαφέρει ένα συγκεκριμένο κομμάτι Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει, θέλω πάρα πολύ όμως δηλαδή είναι φοβερό το ότι από ένα meeting που μπορεί να αφαιρεθεί, να βγεις για ένα τηλεφώνημα ή τέλος πάντων δεν θυμάσαι. Δεν θυμάστε τι ακριβώ έχει υποθεί. Μπορεί να σου διαφύγει κάτι σημαντικό, μια ημερομηνία, ένα deadline. Αυτό είναι φοβερό. Είναι σαν να έχει την ουσία προσωπικό βοηθό, έτσι. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λέμε co-pilot ή συμπλοηγό ουσιαστικά. Είναι ο δικό σου ψηφιακό βοηθό στην καθημερινότητά σου. Και αυτά είναι μόνο μερικά. Εγώ το χρησιμοποιώ και στο PowerPoint. Δηλαδή ε, θέλω να φτιάξω μια παρουσίαση. Ε, δεν χάνω καθόλου χρόνο. Του λέω έχω, θέλω να δεις από αυτά τα τρία documents που έχω αυτή την παλιά παρουσίαση που είχα και να δεις και αυτά τα στοιχεία από το web. Και μου φτιάχνει ένα draft παρουσίασης. Είναι τελείω έτοιμη να τη χρησιμοποιήσω, όχι. Αλλά το 80% είναι έτοιμο. Εκεί Είμα. που θα είχα χάσει μία ώρα και ε, την έχω σε δευτερόλεπτα, βάζω και άλλο ένα δεκάλεπτο και είναι έτοιμη. Αυτό ήθελα να σου πω ότι το PowerPoint, α πούμε, σε ανθρώπου που κάνουν παρουσιάσει, είναι ένα οριακά τραύμα. Μία τραυματική εμπειρία. <laughs> δηλαδή, για αυτού που το πρώτο ξεκινάνε, δεν το έχουν χρησιμοποιήσει και καλούνται να κάνουν μία PowerPoint παρουσίαση, το έχω δει από πιο νέου ανθρώπου εδώ μέσα που είναι σε πανικό τι να διαλέξω, πώ να το βάλω, πώ να το δομήσω. Δεν χωράνε όλα τα στοιχεία σε ένα slide. Αυτό είναι φανταστικό. Γενικά το να σου δίνει κάποιο το 70-80% το έτοιμο και να κάνει εσύ από εκεί και πέρα το κέντημα που λέω εγώ. Ε, άρα το να προσωποποιήσεις αυτό που παίρνεις είναι μαγικό Εγώ ας πούμε το άλλο που με ενδιαφέρει πολύ είναι πολλές φορές Θέλω να γράψω ή να πω εδώ για ένα θέμα ε, Και μπορεί να πρέπει να διαβάσω 10.000 λέξεις Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα συνεντεύξει ή σε σύνολο τόσε λέξει. Και μέχρι τώρα έπρεπε όντω να διαβάσω είτε διαγώνια είτε κανονικά 10.000 λέξει. Και τώρα απλά μου κάνει bullets. Ναι, είναι φοβερό. Εγώ πολλέ φορέ το χρησιμοποιώ και για μία πρώτη σύνθεση για να πάρω ιδέε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ε, μπορεί να πει παρα... Θέλω να δω πώ θα βοηθήσει η τεχνολογία στην κλιματική αλλαγή. Και πε μου και με ποιου τρόπου. Ε, θα δει ότι θα εκπλαγεί από το τι θα σου φέρει σαν bullets. Μπορεί να είναι και πράγματα που δεν έχει καν σκεφτεί. Και εκεί μπορεί να χτίσει μετά, να το προσαρμόσει. Σου δίνει και πια links στοχευμένα μπορεί να διαβάσει αν θέλει. Άρα. Πάλι στο να συλλέξει πληροφορία και να την και να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι από αυτή είναι φοβερό. Ε, Όντω, σου δίνει και έξτρα βήματα. Δηλαδή, σου λέει και κάτι άλλο που δεν είχε σκεφτεί. Οπότε, αρχίζει και μπαίνει σε αυτό το και σου αλλάζει όντω τον τρόπο σκέψη. Ακριβώ. Μιλάγαμε πρόσφατα με μία εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, η οποία ήταν μάλιστα και από τι εταιρείε που μπήκαν πρώτοι στο preview του Copilot, πριν ακόμα δοθεί στο ευρύ κοινό. Και μα έλεγαν, το οποίο ήταν κάτι καινούριο για μα, ότι η μεγαλύτερη, μία από τι μεγαλύτερε αξίε που έχουν βρει είναι αυτό ακριβώ, ότι τελικά βάζει του εργαζόμενου να σκεφτούν πιο ολιστικά και του εκπαιδεύει τελικά, γιατί φαίνοντα. Περισσότερε ιδέε του κάνει να σκεφτούν πιο, πιο πλατιά. Ακριβώς, και να πιο ανοιχτά. Να... Ναι, ναι, ναι. Ερώτηση δύσκολη τώρα. Θα μου πάρει τη δουλειά το AI, mm. το κοπάλι όταν μου φάει τη δουλειά μου. <laughs> Γιατί αυτό είναι η πρώτη φοβία που εκφράστηκε, βασικά τρομολαγνία. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που άρχισε να ακούγεται για το AI είναι θα μας πάρει τις δουλειές μας. Και θέλω να σε ρωτήσω σε τι βαθμό αυτό ισχύει και αν ισχύει τι εναλλακτικές σου δίνει όμως κάθε τεχνολογική επανάσταση φέρνει μία μετάβαση στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποια επαγγέλματα που θα πρέπει είτε θα καταργηθούν είτε θα αλλάξουν, αλλά δημιουργούνται παράλληλα και νέα επαγγέλματα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και με ένα με χαροποιεί αυτό που βλέπω στην Ελλάδα το ότι έχουμε πλέον μια κουλτούρα συνεχού μάθηση σταδιακά και μια κουλτούρα πειραματισμού, μεγαλύτερη από την είχαμε στο παρελθόν, ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο καθένας από εμά να, να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τι αλλαγέ και να δοκιμάζει και να πειραματίζεται. Ε, όχι, ε, εγώ δεν θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό και μάλιστα και σαν Microsoft έχουμε βγάλει τον όρο Co-Pilot, συμπλοηγός, το βλέπουμε σαν κάτι που έρχεται εδώ να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και πώς μπορεί να τον βοηθήσει εσένα στην καθημερινότητά σου. Δεν θα σου πάρει ποτέ δουλειά, δεν θα γράψει το άρθρο για σένα γιατί δεν θα είναι και τόσο, τόσο καλό. Δεν θα, αλλά πώς μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να σε βοηθήσει στη συλλογή της πληροφορίας πολύ γρήγορα. Μπορεί να του κάνεις ερωτήσεις, να σου βρει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και links να κρίνεις και να δεις και να αξιολογήσεις αυτή την πληροφορία μπορεί να του ζητήσεις να γράψει με το στυλ σου αν εσύ γράφεις πολύ δημιουργικά ή με ένα πιο ενθουσιώδη τρόπο Να το πω δηλαδή να διαβάσει προηγούμενα μου κείμενα και, και να του να... πω ξεκίνα ένα draft σε αυτό στυλ. Yeah. το στυλ μου το οποίο γλιτώνεις yeah. πάρα πολύ χρόνο γιατί μετά έχεις ουσιαστικά να βάλεις την τελική πινελιά πάντα θα πρέπει να γνωρίζει, πάντα θα πρέπει να έχεις την, την δυνατότητα να είσαι καλή στη δουλειά σου... και άρα να αλλάξεις αυτό το κείμενο που θα σου έρθει... αλλά θα το έχεις πολύ πιο έτοιμο... Και θα σου έχει δώσει και τα ερίσματα να σκεφτεί και παραπάνω από ότι ίσω θα σκεφτόσουν να μόνοι σου. Εγώ συγκεκριμένα, επειδή έχω ένα θέμα με την πληροφορία από παιδί, δηλαδή σκέψου δεν είχαμε ίντερνετ, όχι AI, είχαμε ε, 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 κυκλοπαίδειε. Οπότε κάθε τύπου μου τσίγκλαγε το ενδιαφέρον, μπορεί να καθόμουν τρει ώρε, γιατί το ένα με πήγαινε σε κάτι άλλο, το άλλο με πήγαινε. και διάβαζα συνέχεια. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα με το AI, θεωρώ ότι πέραν το ότι με βοηθάει. Ε, θεωρώ ότι με μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν θέλει να εμβαθύνει σε πράγματα, αυτό που είπε, α πούμε, το AI και η κλιματική αλλαγή, μπορεί να περάσει μέρε μαθαίνοντα πράγματα γι' αυτό. Άρα, αισθάνομαι ότι είναι και μια μορφή εγκυκλοπαίδεια μαζί, που σε καθοδηγεί, ότι ξέρει τι, OK, σήμερα ρώτησε αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό. Εμένα αυτό μπορεί να με τρελάει, από τα πιο αγαπημένα πράγματα στον κόσμο, να μου το κάνει κάποιο. Ναι, είναι, είναι φοβερό αν κανεί έτσι μπορείς να το χρησιμοποιεί και συνέχεια παίρνει και κατευθύνει κάποιε ερωτήσει στο να μάθει περισσότερα ή στο να εντρυφεί περισσότερο σε ένα θέμα. Αυτό. Και το άλλο φοβερό που μα δίνει, μια και ανέφερε στην κλιματική αλλαγή, εκτό από το να βελτιώσει την καθημερινότητά μα, είναι για πρώτη φορά σαν ανθρωπότητα που με, με, το AI και με το generative AI μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δεν μπορούσαμε ποτέ πλήν στο παρελθόν. Δηλαδή, μπορεί να μα βοηθήσει φοβερά στο να λύσουμε προβλήματα υγεία, να, αυτό. να συγκεντρώσουμε δεδομένα, να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη φτώχεια, ε, για για την κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολλέ οι περιοχέ που πριν δεν ήμασταν σε θέση σαν ανθρωπότητα με τα εργαλεία που είχαμε να δώσουμε κάποιε λύσει. Τώρα έχουμε τα εργαλεία στα χέρια μα. Άρα έχουμε και πολύ περισσότερε δυνατότητε να λύσουμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα. Παντού με την ιατρική είναι σοκαριστικό. Δηλαδή και σε διαγνωστικό επίπεδο και σε ιατρικό και σε actual εγχειρήσει. Δηλαδή, αλλάζουν τα δεδομένα εκεί οι γιατροί. Έχω μιλήσει με γιατρού, γιατί θεωρούσα ότι εκεί είναι για μένα game changer από τα πρώτα. Όντω οι γιατροί αισθάνονται ότι εξελίσσονται τρομερά, ότι κάνουν λιγότερα λάθη, ότι βλέπουν περισσότερου ασθενεί, αρχιοθετούν πιο σωστά δηλαδή τα στοιχεία του, δεν γίνονται αυτά τα λάθη που λέγαμε, το λάθο-άλαθο διάγνωση. Είναι φοβερά δηλαδή ενθουσιασμένοι με διάφορα εργαλεία που ήδη αρχίζουν και εγκαθιστούν στη ζωή του. Και πάμε τώρα στο άλλο, που το αναφέραμε λίγο πριν, που σε ρώτησα για τι ηλικίε. Εάν είσαι πιο μικρό ηλικία, ξέρω εγώ θα πω μέχρι 30, ε, ε, είσαι πιο ανοιχτό. Ποιο... Και τι έγινε, θα κάτσω να παίξω, άμα μου βγει, μου βγει και άμα δεν μου βγει. Οι πιο μεγάλοι μπορεί να είμαστε πιο διστακτικοί, να χαωνόμαστε ευκολότερα. Θεωρείς ότι με το co-pilot υπάρχουν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, που μπορούν να σε κάνουν, να γίνει πιο εξοικειωμένο μαζί του, να το ψάξει πιο πολύ. Πώ πιστεύει ότι ένα πιο μεγάλο άνθρωπο, που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο τεχνητής νομοσύνης. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κανείς να μάθει. Εγώ είμαι πιο πολύ με τους βιωματικούς, θα πω και τους δύο. Το ένα είναι ότι υπάρχουν πολλές δωρεάν εκπαιδεύσεις. Μάλιστα, Υπάρχουν και στο LinkedIn. Με 4-5 ώρε μπορεί κάποιο να καταλάβει αρκετά ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εμεί σαν Microsoft έχουμε δώσει και έχουμε κάποιο initiative που έχουμε τρέξει μαζί με το Regeneration και εκπαιδεύσαμε χίλια άτομα στην Ελλάδα, εκ των 500 ήταν γυναίκε. Α, υπάρχουν αυτό, ναι. ναι, ναι. Ε, αλλά είμαι και πολύ οπαδό του βιωματικού, δηλαδή αυτό που αναφέραμε πριν, ότι ξεκινά και το χρησιμοποιεί. Λέω εγώ λοιπόν, θέλω να δημιουργήσω αυτό το draft για να απαντήσω στο mail που με έστειλε η μήνα. Ε, μου φτιάχνει από το draft ε, και μετά με ρωτάει, θέλεις εκτός από το draft να σου πω και πέντε στοιχεία για παράδειγμα που είχε πει η μήνα στο προηγούμενο mail της και σχετίζονται με αυτό το θέμα. Αρχίζει και σου δίνει κάποια, κάποιες προτάσεις που μπορείς να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς περισσότερο. Και σε αυτές τις προτάσεις μπορεί να σου πει θέλεις να σου φτιάξει ένα πίνακα με τα δεδομένα που αναφέρονται στο σε αυτό που σου λέει η Μίνα. Ε, αρχίζει και σε βάζει σε μια διαδικασία μάθηση, βιωματική μάθηση του πώ να το χρησιμοποιεί καλύτερα και να πάρει τελικά περισσότερε. Ναι, Άρα στην πραγματικότητα είναι αυτό. Το practice makes perfect, που λέμε. Ακριβώς. Δηλαδή ότι μπαίνει και το ψάχνει. Ακριβώ. Ε, εγώ πάντω θα ψάξω λίγο και στο LinkedIn αυτό που μου είπε. Γιατί λίγο θέλω να γίνω καλή σε αυτό. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Θέλω να μπορέσω να το εκμεταλλευτώ στο άκρο του. Να μπορώ να ξεκλειδώσω όλε του τι δυνατότητε για εμένα. Ε, Γιάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι όταν τα ξαναπούμε να έχουμε πάει στο 30-40% γυναίκε στο AI. Νομίζω ότι είναι χρειαζόμενο. Έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά τα δύο φύλλα και θεωρώ ότι χρειάζονται. Χρειάζονται σίγουρα. Δηλαδή, και... ακόμα και σε εκπαιδεύσει των αλγορίθμων, στα πάντα όλα. Χρειάζονται ακριβώ αυτό που κάνατε, το 500-500. Στα πάντα και γι' αυτό και εμεί, σαν Microsoft, όταν αναπτύσσουμε τα προϊόντα, φροντίζουμε ώστε να υπάρχει πολύ καλή εκπροσώπηση όλων των ομάδων στι ομάδε που θα Κάνουν design τα προϊόντα και τι λύσει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, ε, με του Μπαρέ, έχω να σου πω. βασικά <laughs> με του Μπαρέ το κοπάιλο. Θα έρθω την επόμενη φορά να μου δείξει ε, <laughs> πώ θα το Μπορεί και δουλεύεις. να με προσλάβει, <laughs> θέλω να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Λοιπόν, εγώ έχω όντω πιστεί. Και τέλο πάντων, εντάξει, με ξέρετε πια, τρίτο χρόνο, δεν μπορώ να μείνω εκτό τη εποχή. Δηλαδή, δεν μπορώ. Παθαίνω φόμου. Δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου και να Α ασχοληθούν άλλοι. Οπότε τώρα που μου το έδειξε κάποιο και κατάλαβα πόσο μου λύνει τα χέρια, είμαι sold που λένε. Τώρα, ανησυχία για τη μεγάλη εικόνα και το μετά σε παγκόσμιο επίπεδο έχω. Αλλά όχι και να μην χρησιμοποιώ ό,τι τεχνολογία μπορεί να μου κάνει τη ζωή ευκολότερη και καλύτερη. Εκτό ανάση από την Αλέξα του Τζεφ που είπαμε που πήγε ψέρι μου. Η οποία κάτι έχει πάθει, έχει μούτρα, έχει νεύρα, δεν ξέρω τι. Ό,τι και να τη ζητήσει, σε συνδέει με Κάιρο ούτε φωτανάβει, ούτε ρολάνευο κατεβάζει, τζάμπα την έχουμε. Και δεν τη συμπαθήσε και ποτέ μεταξύ μα. Άρα να τη διώξει. δεν τη θέλω καθόλου στο σπίτι. Όπω ποτέ. Α μην πω ποτέ, πολύ δύσκολα θα πω, θα συμπαθήσω ποτέ τον Ήλον. Ο οποίο Θανάση απέκτησε το 12ο παιδί του από τρει διαφορετικέ γυναίκε. Αυτό είναι μαζί με τη Σιβόν Ζήλη που είναι μία executive του σε μία από τι εταιρείε του και έχει κάνει και άλλα παιδιά μαζί τη. Τα προηγούμενα ήταν δίδυμα. Και πραγματικά θυμάστε πόσο θέμα έχει με τη γύριανση του πλανήτη. Που λέει ότι δεν γεννιούνται πια παιδιά. Ε, το πήρε όλο πάνω του. Ή μάλλον το πήρε κάτω του, πιο σωστά. Θα φτιάξει ομάδα. Ήδη έχουμε πάει στον πάγκο, τα 11 τα συμπληρώσαμε. Θα φτιάξει καμιά απικία, θα φτιάξει καμιά σέχτα, θα φτιάξει κανένα χωριό, θα φτιάξει χώρα με ηλωνάκια. Γιατί αυτό μπορεί να τα μολάει, άμα το σκεφτεί, θανάσει μέχρι τα βαθιά γεράματα, δεν τον εμποδίζει τίποτα. Άμα βρίσκει πρόθυμε γυναίκε να γενοβολάνε τα παιδιά του, μπορεί να κάνει και 200, ξέρω εγώ πόσα μπορεί να κάνει. Να μια ωραία ιδέα για διστοπική sci-fi ταινία που δεν θα είναι ντεζαβί μία χώρα με άπειρα υλονάκια να κυβερνούν τον κόσμο και να έχουν την οτροπία του πατερούλη του. Αυτό πραγματικά είναι τρόμου sci-fi, δεν είναι απλά διστοπικό. Εν τω μεταξύ, για να γυρίσουμε και στη χώρα μα, έχουμε αυτή τη βδομάδα δύο βασικού πυλώνε ενδιαφέροντος. Α ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, που για να τα συνοψίσουμε με ένα τραγούδι, θα σα βάλω λίγο Στέφανο Κορκολί. <ΣΣ> Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες θυμή μισου Πόσα μου πήρες και τα έχασες θυμή μισου Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά Σκόνη και θρύψα αλλά να γίνομαι μαζί σου Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες θυμή μισου Πόσα μου πήρες και τα έχασες θυμή Σκόνη και, oh, oh, oh. oh, oh, oh. και Είναι λίγο αναμενόμενο σε άλλους περισσότερο και σε άλλου λιγότερο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κανένα κόμμα στι ευρωεκλογέ δεν πέτυχε το στόχο του. Η Νέα Δημοκρατία δεν έπιασε το 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε πρώτο, δεν έπιασε το 20%, αλλά ούτε το 17%. Αυτή ήταν όλη η στόχη του Στέφανου Κασελάκη. Και το Πασόκ δεν βγήκε δεύτερο, και α αύξησε μια βλεφαρίδα, ξέρω εγώ, το ποσοστό του. Πάμε από πάνω προ τα κάτω. Η Νέα Δημοκρατία Θανάση έκανε και αυτή μεγάλη συνεδρίαση. Πεντάωρη βέβαια, όχι εννιάωρη σαν το Πασόκ. Εκεί στην ουσία ακούστηκαν γρίνες που έλεγε και η γιαγιά μου. Γιατί όμως. Γιατί η κυβέρνηση, να σας το πω χοντρά, παρέχει πάει κέντρο. Οπότε του λέγανε πρόεδρε, στρίψε πάλι δεξιά που είναι το κόμμα. 37 βουλευτέ τα έχουν επί πέντε ώρε γενικότερα. Ανέφεραν ότι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το πάμε μπροστά. Δηλαδή, που πάμε μπροστά, αν όχι δεξιά πάμε και κέντρο, πάμε και αριστερά, τι θα πει το μπροστά. Επίσης, ότι και ο Μακρόν αυτά έλεγε, το πάμε μπροστά και πάει τώρα στον πάτο. Μίλησαν για πασοκοπήση, ακούστηκαν μομφέ για γραμματεί και υπουργού που κοιτάνε την εικόνα του και την πάρτι του και δεν βγαίνουν μπροστά για το κόμμα. Άλλοι είχαν θέμα με την υπουργοποίηση, όχι βάσει εκλογική επιτυχία, δηλαδή του Σταυρού. Και γενικά είπαν μπόλικα και για την ιδεολογία του κόμματο και για την ταχύτητα εφαρμογή όσων έχουν τάξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη τρει φορέ πήρε το λόγο και μίλησε έτσι πιο αιχμηρά, σε αυτά για τον Μακρόν και τα λοιπά, είπε ότι δεν έχουμε καμία σχέση, εμείς κερδίσαμε, αυτός είναι μείον 15 μονάδες, εμείς είναι 20. Οπότε λίγο τους τράβηξε τα αυτή εκεί πέρα, μετά τους είπε τσόπα τσόπα. Στην πλατούλα. Έκλεισε και το μάτι στου γκρινιάριδε ότι δεν έχουν υπουργοποιηθεί, λέγοντά του ότι πρέπει να είστε πάντα έτοιμοι, γιατί δεν ξέρετε ποια θέση θα κληθείτε να υπηρετήσετε. Κοινώ, Μείνετε εσείς έτοιμοι, σας έχω εγώ στο μυαλό μου σε κάποιον ασχηματισμό μπορεί να σας χώσω και κάπου. Είπε ότι πάνε μπροστά αλλά όχι εκτός της βασικής ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας και τελικά είπε όχι σε αυτούς που θέλουν μια μικρή και φοβική νέα δημοκρατία. Μπορεί και στους αμαρικούς λέω εγώ γιατί αυτοί αντιδρούσαν πολύ έντονα. Εκεί όμω, παιδιά, εγώ δεν προβλέπω τίποτα σοβαρά τράμπαλα. Δηλαδή, ωραία, έκατσε εκεί 4,5 ώρε, άκουσε την κρίνια του, λίγο του μάλωσε, λίγο του παρηγόρησε, λίγο του έταξε και τέρμα. Η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση τη δεν είναι κόμμα που σου δίνει τροφή. Αντίθετα με το δεύτερο κόμμα. Με το κόμμα του Στέφανου, θανάσι μου. Γιατί πλέον και επίσημα είναι κόμμα του Στέφανου. Μόνο του τάπε. Ο οποίο μετά τι ευρωεκλογέ που δεν πέτυχε κανένα στόχο από του τρει που είχε πει, δεν συγκάλεσε ούτε μισό όργανο. Να πήρε παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε τι γίνεται. Θυμάσαι ότι πήγε σπέτσε για να ξεκουραστεί, να ξεποστάσει λίγο πολύ αυτόν τον κόπο που είχε καταβάλει. Μετά λοιπόν τι σπέτσε πετάχτηκε μια πολύ γρήγορη Αθήνα για να απολύσει τον Γιώργο Τσίπρα από επιστημονικό συνεργάτη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είπε ότι είναι άθλια δολοφονία χαρακτήρα αυτό που του κάνανε. Και μετά, θανάσι μου, πήγε στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Για να ασχοληθεί, λέει, με ένα Ινστιτούτο για την αντιμετώπιση τη ακροδεξιά στην Ευρώπη. Ή κάτι τέτοιο. Και ο Τσίπρα Ινστιτούτο, ε, γενικά το Ινστιτούτο το Κάγκελο γίνεται εδώ πέρα. Και μια και λέω Αλέξη Τσίπρα, στην κουβέντα περί ενωμένη κεντροαριστερά και ποιο θα τη διοικήσει, ο Αλέξη προηγείται στη γνώμη του κόσμου ω καλύτερο ηγέτη να ενώσει αυτά τα κομμάτια. Ο Στέφανο λοιπόν εκεί στην Νέα Υόρκη ξέρει τι ένιωσε. Ότι του παίρνουν τον πιφτέκι του και δεν αντέδρασε καλά. Καταρχάς, ανακοίνωσε από εκεί, χωρίς να μιλήσει ούτε με τη διοικητική ομάδα του μέσου, ούτε με κανέναν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το κλείσιμο του καθημερινού φίλου της εφημερίδας Αυγή, όπου καταλαβαίνετε τι έγινε, και απεργίες και άλλα εξώφυλλα και κριτικές και λογάκια ότι ναι, κάποτε το είχε πει και ο Τσίπρας, αλλά δεν το έκανε και εσύ το έκανε σε μία νυχτή χωρίς να μιλήσει με κανέναν. Και

και φωτιές και μπουρλότο που λέει σαν φωνοταρά. Σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι της ανάρτησης. Σας μίλησα με ειλικρίνεια και δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Με μεγάλο συναισθηματικό κόστος. Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν αυτή τη στιγμή μόνο με μαύρο χρήμα. Ξεκαθάρισα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα. Ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι αν οι ψηφοφόροι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν μαύρο χρήμα προκειμένου να αποφευχθούν επίπονε αλλά αναγκαίε οικονομικά αποφάσει, θα πρέπει να εκλέξουν άλλο πρόεδρο. Έναν πρόεδρο ο οποίο να αποδέχεται τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα. Εγώ δεν προσφέρομαι. Λυπάμαι. Και επειδή η βασίλισσα του μαύρου χρήματο στον ελληνικό πολιτικό κόσμο είναι η Νέα Δημοκρατία του κυρία Κουμιτσοτάκη, τον προκαλώ ανοιχτά να φέρουμε τώρα και στα δύο κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νουδού ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών, προτείνω την Deloitte, είχε και πρόταση, ή αντίστοιχου κύρου εταιρεία, για έλεγχο όλων των οικονομικών μα στοιχείων σε χρονικό βάθο δεκαετία. Με άρση όποια ρήτρα εμπιστευτικότητα μπορεί να υπάρχει με προμηθευτέ ή συνεργάτε όλα στο φω. Έχω υποσχεθεί στου πολίτε ότι αυτό το σάπιο σύστημα θα το σπάσω. Ακόμα και χρειαστεί να πέσω μαζί του. Κύριε Μητσοτάκη, πάμε! Όπω καταλαβαίνετε, οι σφαίρε ξεκίνησαν να πέφτουν πάνω από τον Αλέξ Τσίπρα. Γιατί διευκρινίζοντα ότι αυτό δεν δέχεται μαύρο χρήμα, είναι σαν να άφηνε χμούλε ότι άλλο δεχόταν. Και όλα αυτά θυμίζω από τη Νέα Υόρκη, έτσι, από το σπίτι με τι λιμνούλε και τι πάπιε που κανονικά έπρεπε να τον ηρεμεί λίγο. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία σήκωσε το μέσω του εκπροσώπου τύπου της και είπε ότι αν έχει κάποια στοιχεία, Στέφανέ μα, είδω η Ρόδο, είδω και το πείδημα. Φέρτα. Σιγοντάρισε και ο Ναυαρχούκο, ο κολλητό του. Ο Ναύαρχο Αποστολάκη. Και είπε, Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα. Όταν και αυτόν τον εγκάλεσαν, μάζε στην καλούμπα, είπε για χορηγίε και θεσμοθετημένε δωρεέ, ρε παιδί μου, διάφανε δωρεέ από ιδιώτε και εξήγησε και για το ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θέλω να ξέρετε ότι από το Στέφανο στέρισε μέχρι και την υποστήριξη των τρόλ του Twitter. Έχετε δει ότι υπάρχουν κάποια τρόλ τη Νέα Δημοκρατία και κάποια του ΣΥΡΙΖΑ που γράφουν 80 tweets τη μέρα, έτσι. Αυτά λοιπόν που αποθέναν τον Κασελάκη τώρα. Τον έκαναν ψιλοκάνσελ μέσα στο Twitter μετά από το «Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ». Ο Ναύαρχος, λοιπόν, έγραψε και είπε ότι ο Κασελάκης μερικές φορές η εκφράση που χρησιμοποιεί επειδή τα ελληνικά του δεν αφήστε που βελτιώνεται αρκετά γρήγορα αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια λέξη που να μην είναι η πιο σωστή. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο. Και επίση είπε ότι δεν βλέπω να υπάρχει κόντρα και διάθεση κόντρα μεταξύ Κασελάκη και Τσίπρα. Αλήθεια. Ε, καταρχήν λέει δεν συμφέρει κανέναν ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Εμεί το ξέρουμε. Ο Στέφανο, κύριε Νάβαρχη, φαίνεται ότι δεν το ξέρει. Την ερχόμενη Πέμπτη, Θανάση, στι 4 Ιουλίου, μαζί με την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, θα γιορτάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδρία τη πολιτική του γραμματεία με τον Στέφανο Παρόντα. Μέχρι τουλάχιστον, παιδιά, να καταργήσει όλα τα όργανα, να ονομάσει το κόμμα αλλιώ και να ηρεμήσει η ψυχούλα του. Αυτό θέλει ο Στέφανο τελικά. Εδώ να σας πω λίγο, γιατί το έχω ακούσει πολύ να συζητιέται, ότι η ιδέα ένωσης Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και κανένα άλλο έτσι κεντρο αριστερού, στο μυαλό του Στέφανου υπάρχει, αλλά υπάρχει μόνο κάτω από τη δική του τιμονιέρα. Μόνο άμα αυτός είναι επικεφαλής. Αυτό σας το υπογράφω. Μην νομίζετε εσείς τύπου ότι θα πει ναι σε κάμια πρόταση να βρουν αρχηγό κοινή αποδοχή. Για κανένα λόγο. Και επειδή βλέπω και τον πρώτο σίγουρο υποψήφιο του Πασόκ εξίσου φώτα κάμερα σε μένα, δεν το βλέπω τάκι μου να συμπράττουν αυτοί οι δύο. Και πάμε με αυτή την αυτοπάσα μου στο Πασόκ. Ο Χάρη Δούκας λοιπόν. Είναι ξεκάθαρος πλέον διεκδικητή τίτλου. Ζήτησε ξεκάθαρα εκλογέ τον Νοέμβριο. Πήρε πληρωμένη απάντηση από το Πασόκ ότι δήμαρχος, δεν ξέρει ότι τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών που ζητάς, δηλαδή στις 10 Νοεμβρίου, έχει μαραθώνιο. Τι σώη δήμαρχος είσαι. Και γενικά γιατί τέτοια κολοπηλάλα, γιατί τέτοια βιασύνη. Είναι κακό σύμβουλος. Να μια τάπα από το Πασόκ, αλλά ήρθε και κόντρα τάπα από τον κύριο Χάρη ο οποίος προφανώς σχέτει με την απάντηση, διότι είπε σα ενημερώνουμε ότι ο πρώτος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσία στην κεντροαριστερά διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου του 2017, την ημέρα δηλαδή του Μαραθωνίου. Στις εκλογές αυτές συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης ως υποψήφιος. Όντω λοιπόν η βιασύνη είναι κακό σύμβουλο. <Κι> Μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχει ήδη και το πρώτο επίσημο support. Ο Μανώλη Χρυστοδουλάκη, με μια πολύ μακροσκελή ανακοίνωσή του στο X, που δεν θα σα τη διαβάσω ολόκληρη, γιατί δεν μου φταίτε, καταλήγει στο εξή. Πιστεύω βαθιά πω η φωνή και τα θέλω τη κοινωνία δεν ορίζονται από τα εγώ ή την προσωπική φιλοδοξία. Να τα πείτε στο Στέφανο αυτά. Προσωπικά ήξερα πάντα να την υπερβαίνω. Το ίδιο επιλέγω και τώρα. Γνωρίζοντα λοιπόν το βάρο μια ευθύνη που μοιράζεται, για μένα είναι σαφέ ποιο μοντέλο μπορεί να ενώσει δυνάμει, να μεγαλώσει την παράταξη, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, να δώσει διέξοδο διακυβέρνηση σε μια κοινωνία με ανάγκε και προβλήματα. Και τελικά να δώσει προοπτική νίκης για το μεγάλο πασόκ που ονειρευόμαστε. Χρειαζόμαστε μια γενναία τολμηρή αλλαγή. Αντρέα τώρα, ε, αλλαγή με κεφαλαίο, για την παράταξη για την πατρίδα. Και καταλήγει ο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Χάρη Δούκα, πάμε. Και ο Κασελάκη δεν είπε, κυρία Κομιτσουτάκη, πάμε. Για τον έλεγχο από την Τελόιτ. ο Μιτσουτάκη δεν απάντησε, αλλά ο Χάρη Δούκα απάντησε. Και ανέβασε Instagram post με τον Χριστοδουλάκη και τον ίδιο με λευκά που καμισάκια σε ένα κήπο να γελάνε. Ήταν σε φωτογράφηση για κάποια Vogue. Και γράφει από κάτω. Πάμε! Για να εμπνεύσουμε ξανά και να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή, μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, για να κάνουμε ξανά το Πασόκ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης του 21ου αιώνα, των μεγάλων αλλαγών και των αξιών. Τον δρόμο αυτόν κανείς δεν μπορεί να το διαβεί μόνος του. Ενώνουμε δυνάμεις για να νικήσουμε την Ουδού όπως το κάναμε στην Αθήνα. Τολμάμε για το Πασόκ και για την πατρίδα. Το αύριο είναι αργά. Πάμε τώρα. Αχ κύριε χάρη μου που σκίζετε τα ρούχα σας ότι όποιο και να είναι λέει το αποτέλεσμα των εσωκομματικών, αυτός θα μείνει δήμαρχος. Θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται να ενώσετε τις δυνάμεις που λέτε, γιατί ούτε σας κόβω για ταπεινό χαμομιλάκι, για χαμηλόθωρο επιστήμονα δήμαρχο. Οπότε, όταν βρεθείτε στο γεφύρι μαζί με τον Στέφανος, πιστεύω ότι απλά θα μπλέξετε τα κέρατά σας και καμία ενωμένη κεντροαριστερά δεν θα προκύψει. Και εγώ θα επιμείνω, σα το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο. Καλύτερα να χτίζατε το προφίλ του καλύτερου δημάρχου που είχε ποτέ αυτή η πόλη, και μετά ναι, να πάτε και για άλλα αξιώματα. Προ το παρόν, πάρτε μία λέξη. Σα αφιέρωσα άλλο τραγουδί, έτσι πιο βαρικέ οικότα στο προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα πάρτε μία λέξη και ένα δίλημα. <Τι> Προφανώ εσεί δεν έχετε δίλημα, το έχετε πάρει απόφαση. Οπότε περιμένουμε και επίσημα να ανακοινωθούν οι ισοκομματικέ σα εκλογέ, να δούμε αν θα πέσουν ξανά στο μαραθώνιο. Μήπω το κάνετε θεσμό εκεί στο ΠΑΣΟΚ, να ψηφίζετε σε κάθε μαραθώνιο. Και να δούμε τώρα πώ θα διπλασιάσετε τι ώρε τη μέρα για να ασχολήσετε και με τι λακκούβε στην Αθήνα και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ το λέω δύο επεισόδια τώρα. Μην μπείτε ότι δεν σα το είπα. Κάτι από τα δύο θα μείνει πίσω. Και πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουν πίσω οι λακκούβε. Και αντί να μείνετε στην ιστορία σαν ένα πετυχημένο δήμαρχο, θα μείνετε στην ιστορία σαν ένα δήμαρχο που τα θέλει όλα. Και τελικά φαγεί τα μούτρα του. Μακάρι να βγω ψεύτρα. Και αφού περάσαμε τα πολιτικά θανάσια, πάμε και σε ένα άλλο καυτό θέμα των ημερών. Κάρα κλάστε εναντίον κάρα μάχων. Έχει γίνει τη μεγάλη χήμερα. Τον ξέρει εσύ τον καραγάτσι και τη μεγάλη χήμερα. Δεν έχει μαύρη ιδέα γιατί είσαι μια σταλιά παιδί. Και λογικό. Οι boomers όμω, όλοι εμεί οι μεγάλοι, μπλέξαμε τα μπουτια μα με αφορμή ένα άρθρο μια νέα συγγραφέα στη Λάιφο, τη Ρένα Λούνα, η οποία στην ουσία παραθέτοντα μερικά αποσπάσματα από τη μεγάλη χήμερα, κατηγορεί τον καραγάτσι για πατριαρχία, κακοποιητικέ αιμονέ απέναντι στι γυναίκε, μισογενισμό κτλ. Και όπως καταλαβαίνεις έγινε της τρελής από απλούς χρήστες μέχρι συγγραφείς όπως ο Χρήστος Χομενίδης που σχολίασε στο facebook. Υπόδειγμα χιδέα κριτική, η οποία μπερδεύει το συγγραφέα με του ήρωέ του, εξάγει γενικά συμπεράσματα, απομονώνοντα φράσει, διαστερβλώνει το μυθιστόρημα για να το αναθεματίσει βάσει προκάτω αντιλήψεων. Κάτι τέτοιοι λίβελοι, ωστόσο, από τους ταφεά φορούντες, όπως τους έλεγε ο Καβάφης, αποδεικνύουν πως ο Καραγάτης είναι ακόμα ζωντανός. Σκανδαλίζει, ενοχλεί. Ο ίδιος ο Καραγάτης θα απαντούσε αποστομωτικά «Ο καλός λογοτέχνης μας παρουσιάζει όπως θέλουμε να είμαστε. Εκείνος που τολμάει να μας παρουσιάζει όπως είμαστε είναι ένας κακός λογοτέχνης». Ιδού λοιπόν αγαπητή μου, γιατί είμαι ένα κακό λογοτέχνη. Δεν σταμάτησε και ο Χωμενίδη. Έκανε και ένα ωραίο κειμενικό debate στην καθημερινή με μια άλλη συγγραφέα, τη Βίβιαν Στεργίου. Μετά θανάσει κάποιοι επώνυμοι πήραν θέση, όπω η Εβελίνα Παπούλια, που βγήκε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και είπε ότι η Ρένα Λούνα είναι καθυστερημένη και ηλίθια και φασίστρια. Και αυτά ήταν τα light, νομίζω, που είπε. Και μετά είστε κι όλοι εσεί που λησάξατε. Ακόμα και εσεί που δεν έχετε διαβάσει τη μεγάλη χήμερα, καν έτσι. Ή καραγάτσι γενικότερα δεν έχετε διαβάσει. Βάσει των αποσπασμάτων που βάλε αυτή η Λούνα, πέντε αποσπάσματα, για να αποδείξει πόσο μισογίνη ήταν ο καραγάτσι, αρχίσετε να τσακώνεστε μεταξύ σα και δεν ξέρετε τα εξώφυλλα πώ είναι. Δεν ξέρετε καν πώ είναι το βιβλίο. Εγώ θέλω να σα πω ότι όλο αυτό το μένο το κούβερεσαι. Το ξέρετε. Και το βρίσκω και κωμικό. Και θέλω και να δω ποιο θα είναι αρκετά τολμηρό φέτο το καλοκαίρι ώστε να σκάσει την παραλία με καραγάτι στο χέρι. Θέλω να ακούσω τι απόψει σα. Αλήθεια, θέλω να μου στείλετε και στο Spotify και στα social. Η δική μου είναι ότι ακούω τη μεριά τη κυρίας Λούνα, αν και δεν θεωρώ ότι επιχειρηματολόγησε. Δηλαδή νομίζω ότι απλώ παρέθεσε μερικά αποσπάσματα τύπου να. Ηλίου φαϊνότερο ο καραγάτη μισούσε τι γυναίκε. Όμω είναι δικαίωμά τη να το κάνει και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα όσοι την έβρισαν με φρικτό τρόπο στα social. Και ακούω και την άλλη πλευρά που λέει ότι π.χ. ο Καραγάτσης όπως και ο Φίλιπ Ρόθ, για να ρίξω κι άλλο λάδι στη φωτιά, δεν μπορεί να κρίνονται ηθικά από τα βιβλία τους. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα βιβλία ως τεκμήρια ηθικής του δημιουργού τους. Και όπως πάντα ο Άρης Αλεξανδρής, δημοσιογράφος με τρομερή πένα, και τρομερό τρόπο να βάζει σε σειρά σκέψη με πολύ καλή χρήση τη γλώσσα, είπε όσα σκέφτομαι. Έγραψε λοιπόν, περί και μεγάλη χήμερα. Είναι απολύτω θεμητό να σου αρέσει ή να μη σου αρέσει αισθητικά ένα έργο, κλασικό ή Το γούστο δεν αιτιολογείται πάντα. Έχει κάτι αυθαίρετο και ανστικτόδε. Είναι υπεράνω εξηγήσεων. Θεμητό είναι επίση να συμφωνεί ή να διαφωνεί με κάτι ιδεολογικά πολιτικά. Ο καθένα έχει τι απόψει του και διατηρεί το δικαίωμα να εμένει σε αυτέ, ανεξάρτητα από τι ιδέε που εκφράζει ένα έργο, σημαντικό ή ασήμαντο. Ανάγνωση δεν σημαίνει ταύτιση. Το γούστο και η προσωπική άποψη, ωστόσο, δεν είναι κριτική. Η σκέψη που εξαντλείται στο μου αρέσει, δεν μου αρέσει και στο συμφωνώ, διαφωνώ δεν συνιστά λογοτεχνική αποτίμηση, αλλά μία πρόχειρη πρώτο επίπεδο αντίδραση που έχει περισσότερο σχέση με τον αρκισισμό του ομιλούντο παρά με το κρινόμενο έργο. Κριτική σημαίνει ανάλυση πέρα από υποκειμενικέ προτιμήσει, διείσδυση στην ουσία του έργου με εργαλεία κατά το δυνατόν αντικειμενικά και διαχρονικά, όχι εγωκεντρικά και επίκαιρα. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα είναι μια δύσκολη ακαδημαϊκή και ίσω λίγο βαρετή δουλειά. Γι' αυτό και δεν είναι για όλου. Το να εντοπίζει σεξισμό σε ένα έργο του 1953, ενώ συγγραφέα που γεννήθηκε το 1908 είναι κωμικό όχι επειδή δεν υπάρχει σεξισμό στο συγγραφέα και στο έργο, αλλά ακριβώ επειδή υπάρχει και θα ήταν πολύ δύσκολο να μην υπήρχε. Είναι μια παρατήρηση πεδαριώδη. Πολύτιμη μόνο αν γίνεται από ένα πραγματικό παιδί για το οποίο η έννοια του male gaze είναι άγνωστη. Που δείχνει ελπί σχέση με τη λογοτεχνία και τα έργα τη ανθρώπινη διάνεση εν γέννη. Κάθε έργο κουβαλάει τα πολιτισμικά βάρη τη εποχή του. Το ζητούμενο δεν είναι να τα εντοπίσουμε ένα-ένα ένα και να τα καταγγείλουμε. Wow, τρομερό επίτευγμα. Αλλά να δούμε πέρα από αυτά. Να αναζητήσουμε την αξία ή την έλλειψη αξία στο καλλιτεχνικό μέρο του έργου και όχι στο υποκειμενικό, που ανάλογα με τον αναγνώστη και τη δημοχή αλλάζει κατά αποχρώσει. Όλα αυτά αν μα ενδιαφέρει η εμπεριστατωμένη κριτική. Αν απλώ θέλουμε να αξίζουμε την επιφάνεια αναχρονιστικά και εραστεχνικά, μια χαρά είναι και αυτό, χρήσιμο και απολαυστικό, δεν το λέω επικριτικά, α το κάνουμε. Αλλά ας μην έχουμε την ψευδέστηση ότι επιχειρηματολογούμε. Αυτά είπε ο Άρη Αλεξανδρή. Από την άλλη, θέλω λίγο να μπούμε και στη θέση της κυρίας Λούνα. Εκεί μια άλλη πολύ αγαπημένη μου δημοσιογράφος και αγαπημένο μου κορίτσι, Τίνα Μανδηλαρά, έβαλε και αυτή τη διάσταση. εξηγώντα ότι ο Καργάτσης, όπως όλοι οι συγγραφείς, δεν ήταν ένα και παραθέτει διάφορα βιβλία του, όπου είναι διαφορετικός. Δηλαδή, σε κάποια ήταν συνειδητά ιστορικός του κόσμου που πεθαίνει, κάπου είναι νητσεϊκός, κάπου είναι ηρωνικός, κάπου είναι μοντέρνος, Κάπου είναι εντοστογευστικό, είναι διαφορετικό, δολοπλόκο. Ο Κέντρινο Φάκελο είναι πολύ ωραίο έργο του Καραγάτση, α πούμε. Μιλάει για διάφορα έργα του και λέει ότι, ωστόσο, οι υπερβολές που κυρίω συνδέονται με το κλίμα τη εποχή δύσκολα πείθουν σήμερα και δεν έχουν το βάθος ούτε την αλήθεια άλλων σπουδαίων έργων όπω περιπίνει τη ζωή Σεντάφο τάφο ή του γαλάζιου βιβλίου του στρατή Μυριβίλη. Αναφέρω δύο τυχαία παραδείγματα που μου έρχονται αυθόρμητα στο νου. Κρίνοντα με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί κανεί να τον πει μισογίνη, εξιστή, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά π.χ. μπορεί να τον πει και πολύ καλό φίλο με χιούμορ, όπω φαίνεται από την αλληλογραφία του με τον Νίκο Καβαδία. Τον Καραγάτσι μπορεί να τον κρίνουν ο Δήμο και οι σοφιστές. Του σεξιστέ όμω που επιτίθενται με του πιο χιδαίου χαρακτηρισμού σε μια νέα συγγραφέα, επειδή τόλμησε να εκφράσει την άποψή τη, του βλέπουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε καλά την εκφασισμένη πραγματικότητα που ζούμε. Αν υπέγραφε ω Δημήτρης Ροδόπουλο, δεν θα είχε προβάλει κανεί καμία αντίρρηση. Λοιπόν, εδώ έχει δίκιο. Ότι αν αυτό το κείμενο το υπέγραφε ένα άντρα, δεν θα πέφτανε τόσο να τον φάνε. Δεν θα τον ξεφτύλιζαν με τι βρυσιέ που ξεφτύλισαν τη Λούνα, με την οποία την να διαφωνεί στην κριτική τη, αλλά προφανώ παιδιά δεν μπορούμε να γίνουμε ούνοι. Περιορέξω κολοκυθόπιτα. Και ακόμα κι αν κάποια έργα δεν γερνάνε όμορφα, γιατί οι εποχέ αλλάζουν, δεν μπορούν να κρίνονται τελείω εκτό context. Και στο τέλο τέλο, μπορείτε να διαβάσετε ή να μην διαβάσετε καραγάτη και μπορεί να σα αρέσει ή να μην σα αρέσει και να σα εξοργήσει. Όλη αυτή η μάχη που γίνεται αυτές τις μέρες είναι απολύτω ανούσια. Και ναι, αν κάποιο θέλει να το κάνει σαν εργασία διατριβή, να μπουν κλασικά έργα στο μικροσκόπιο, σαν ενδεικτικά εποχών και ηθών, να επαναξεταστούν οι τρόποι που διδάσκονται, αν κάπου διδάσκονται αυτά τα βιβλία, να μιλήσετε στα παιδιά σα πριν ενδεχομένω τα διαβάσουν, αλλά δεν ξέρω τι άλλο φαντάζεστε. Ξέρω εγώ να απαγορευτούν, να τα ρίξουμε σε φωτιέ. Να δέρνουμε όποιον τα διαβάζει και αλλήμονω, αν του αρέσουν κιόλα. ή να λιντσάρουμε όποιον εκφράζει μια άποψη, έστω και με φτωχά επιχειρήματα, γιατί ξέρω εγώ, ο καραγάτση είναι η μάνα μα και εμεί φερόμαστε, λε και μα βρήκαν τη μάνα. Λίγη ψυχραιμία, παιδιά. Προβλέπω παντού, Στανάση, ότι θα αυξηθούν οι στο του καραγάτση, αλλά online. Δεν θα μπαίνουν να το πάρουν μέσα από το βιβλιοπωλείο. Θυμάσαι του απαράδεκτου, την την καλή. Θα το παίρνουν online και πιστεύω ότι με όλο αυτό που γίνεται, οι πωλήσει του καραγάτση θα αυξηθούν. Επίση, μια και είπα για τα παιδιά σα ότι. ρε παιδί μου, αν θέλετε να δώσετε καραγάτση στα παιδιά σα, μπορείτε να κάνετε μια κουβέντα πριν του το δώσετε. Θέλω λίγο να ρίξετε καμιά ματιά σε αυτά τα παιδιά σα, γιατί οι πιθανότητε ένα σημερινό 15χρονο να πέσει πάνω στο Γιούγκερμαν και τη χήμερα είναι απειροελάχιστε σε σχέση με το να πέσει πάνω στον Άντριου Τέιτ, ο οποίο μεγαλούργησε στα social και πάρα πολλά αγόρια αυτή τη ηλικία που σα είπα διαβάζουν Άντριου Τέιτ. Το έχω δει και με τα μάτια μου. Δηλαδή, έχω δει οικογένειε που κάθονται γονεί σε ένα τραπέζι και έφηβοι σε ένα άλλο και περνώντα πάνω από τα κεφάλια των εφήβων, από τα πέντε αγόρια τα τρία διάβαζαν Άντριου Τέιτ. Είχαν μπει στα social του Άντριου Τέιτ. Αυτό λοιπόν έγραψε μια φρικτή ακρότητα σε σχέση με την Taylor Swift, που σα έλεγα ότι θα πούμε, η οποία έδωσε μια συναυλιάρα στο Wembley, στο Λονδίνο, θα τα πούμε μετά γι' αυτό. Ο Άντριου λοιπόν, που θυμόμαστε ότι είναι καταδικασμένο μεταξύ άλλων για human trafficking, έγραψε για το Taylor -άκι. Και τα παιδιά σα παίζει αυτό να το διάβασαν, ενώ σίγουρα δεν έχουν διαβάσει τη μεγάλη χήμερα. Θα μπορούσα να κάνω σεξ με την Taylor Swift, δεν το λέει έτσι. Και να τελειώσω το φεμινισμό τη με κινήσει λιθινού G ανδρικού μωρίου. Θα το πω πάλι κομψά, δεν το λέει έτσι. Αλλά είναι αρχαία. Οι πυραμίδε ήταν ολοκένουργε όταν γεννήθηκε. 34. Αν είσαι κορίτσι, γιατί ζει καν μετά τα 30, αν δεν έχει καν παιδιά. Αυτά τα ωραία διαβάζουν τα παιδιά σας Που είναι προβληματικό ο Καραγάτσης. Επίσης έγραψε για το Pride Month είναι ο μήνας του Pride και το app μου, The Real World, έχει ένα δικό του app, δεν θα αλλάξει και οι χρώματα γιατί οι ομοφιλόφιλοι και δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, δεν επιτρέπονται εκεί. Και επειδή και ο Tate σκέφτεται ακριβώ όπως όλοι οι μήτρελοι που θέλουν να διονύσουν το είδο τους και αγχώνονται για το πού πάει ο πλανήτη χωρί παιδιά, ήλων για σένα λέω, έγραψε το εξή. Το σεξ είναι μόνο για να κάνεις παιδιά. Οποιοςδήποτε άντρας κάνει σεξ επειδή είναι απολαυστικό, είναι γκέι. Στην πραγματικότητα αν είσαι 40 και δεν έχεις ήδη τουλάχιστον 5 παιδιά, μάλλον είσαι γκέι. Τόσο σεξ χωρίς γενετική κληρονομιά. Παιδιά, όλοι, τελικά οι φίλοι μου είναι γκέι, όλοι, όλοι στο γραφείο είναι γκέι, όλοι γενικά που ξέρω μάλλον είναι γκέι, εκτός από σένα ήλον. Εσύ και ο Άντριου Τέιτ, Είστε υπέροχοι. Ο Άντριου, by the way, νομίζουν 35. Δηλαδή έχει 5 χρόνια να κάνει 5 παιδιά. Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα. Πώ το έλεγε αυτό ο Μπέζο στο ευτυχισμένοι μαζί, Θανάση. Πώ θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του, είναι τρομερό. Για την Τέιλορ, λοιπόν, που έβρισε τόσο σκιά ο Άντριου Τέιτ και την υπαρχαία, να σα πω ότι έδωσε να ναυλία στο Wembley όπου η γη Θανάση κυριολεκτικά σύστηκε, έγινε μείνει σεισμό, γιατί χιλιάδε οπαδοί χτυπούσαν τα πόδια του κάτω. Και αυτή ανέβηκε στη σκηνή και η σκηνή δονούνταν, δηλαδή κουνιόταν, σαν να γίνεται σεισμό. Και πρέπει να δείτε, να ψάξετε βίντεο, την φανταστική τη αντίδραση όταν κατάλαβε ότι αυτή η δόνη δεν ήταν σεισμό, αλλά η οπαδοί να σας πω ότι μπούσταρε την οικονομία της πόλης του Λονδίνου κατά 380 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή τόσα λεφτά μπήκανε στην πόλη από τους ανθρώπους που πήγαν να δουν τη συναυλία της. Ανέβασε στη σκηνή σε κανονικότατο χορευτικό το σύντροφό τη αυτό το λίγο γομάρι, τον Τράβις Κέλση του NFL. Ο οποίο παιδιά ήταν γλύκα, γλύκα και διέλυσε τη Swifties γιατί χόρεψε κανονικά, έκανε κανονική ηθοπία act. Μετά σε μία δήλωσή του είπε ότι είμαι περήφανος, είναι το κορίτσι μου, είναι η γυναίκα μου, φυσικά και είμαι περήφανος για αυτήν και δεν θέλω να το κρύβω. Και επίσης ήταν στη συναυλία πάρα πολύ διάσημοι Λονδρέζοι οι οποίοι το καταευχαριστήθηκαν. Και άκου άσοι ποιοι ήτανε. Ήταν ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος χόρεψε σαν τρελός με Swifties, ήταν ο Άντριο Σκοτ από το Όλοβα Strangers και το Ρίπλεϊ, που ήταν και ο παπά στο Φλίμπακ, ο οποίο ξεσάλωσε με την κολλητή του και δημιουργό του Φλίμπακ, Φίμπι Βόλερ Μπριτζ. Ο Χιου Γκραντ, ο οποίο αφού πήγε με το παιδί του, τουίταρε το εξή: αγαπητή μου, Τέιλορ Σουίφτ, έχει φανταστικό σοου, μία ομάδα εξαιρετική και τρομερά φιλόξενη, και έναν υπέροχο, αν και γιγαντιαίο σύντροφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από ένα αγόρι λονδρέζικο γυρασμένο, τη γυναίκα του και ένα ενθουσιασμένο 8χρονο παιδί. Και η Taylor Swift το απάντησε στο Twitter σαν πολλών ετών φανατική του Hugh Grant, αυτό το tweet είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Επίσης, ο Piers Morgan twitterε πόσο του άρεσε το show της Taylor Swift, έγραψε και άρθρο μάλιστα, όπου έλεγε ότι έχει δει καλύτερες τραγουδίστρες και μουσικούς από την Taylor, αλλά αυτό που έχει Taylor στη σκηνή δεν το έχει δει ποτέ πουθενά. Ούτε στη Μαντόνα και τον Μάικλ Jackson έγραψε. Και σου αφήνω για το τέλος τον Μπρίγκιπα Βίλιαμ, ο οποίος πήγε στη συναυλία με τα δύο μεγάλα του παιδιά και τον έπιασε η κάμερα να χορεύει σαν τρελό το τραγούδι τη Τέιλορ, το Shake it off. Κανονικά με το χεράκι που κάνει η Τέιλορ και η Swift τη. Παιδιά τρομερή ενέργεια, τρομερή συναυλία. Να ξέρετε ότι είναι πανέξυπνο αυτό το μάρκετινγκ, γιατί στέλνει VIP προσκλήσει σε αυτού του ανθρώπου. Δεν μπαίνουν στον κόπο να πάρουν εισιτήρια. Οπότε του καλεί δωρεάν, του φέρετε υπέροχα, του βάζει VIP περιοχέ, του έχει και του στρατάρει και του ε, χαϊδεύει. Αυτοί την αποθεώνουν και δεν πά να λέει ο μίζερος μικρούλης Άντριου Τέιτ ότι θέλει. Και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι και χωρίς όλους αυτούς τους επώνυμους, αλλά σίγουρα είναι μια προστιθέμενη αξία, πάλι θα κάνει παντού sold out. Δεν γίνεται όποιο πάει εκεί και βλέπει live την Taylor Swift να ορκίζεται στο όνομά τη και να παθαίνει σουιφτισμό. Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει η μουσική της. Εάν με δεις σε συναυλία της, πιστεύω ότι θα γυρίσω και θα ξέρω τραγούδια της και θα έχω κολλήσει. Έτσι πιστεύω. Λίγο πριν το entertainment θα σας πάω σε έναν ακόμα Βρετανό, τον λατρεμένο μου Τζον Όλιβερ, που βγήκε παιδιά στην εκπομπή του που είναι στην Αμερική. Με καταράκτες νερού να πέφτουν πάνω του, ακριβώς όπως είχε γίνει όταν ανακοίνωσε ο Ρίση Σουνάκ, ο Πρωθυπουργό Μεγάλη Βρετανία, ότι πάει σε πρόορε εκλογέ. Αν θυμάστε, όταν τον ανακοίνωνε, στεκόταν έξω από την Downing Street και έριχνε καρέκλε. Και όλοι σχολιάζανε ότι τι κατά IQ είναι αυτό, που αντί να πα μέσα, να φωνάξει μέσα του δημοσιογράφου, κάθεσαι εκεί σαν βρεγμένη γάτα, σαν δέκα βρεγμένε γάτε και συνεχίζει και μιλά. Οπότε για να αναπαραστήσει αυτή τη σκηνή, καθόταν ο Τζον Oliver στο γραφείο του και άρχισαν να πέφτουν νερά παντού από πάνω. Και θα σα βάλω το σχόλιο του για τι εκλογέ στι 4 Εβδόμου, μαζί με την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκλογέ τη Αγγλία. Αλλά θα σα μεταφράσω ελάχιστα γιατί είναι όλα βρισιές. Και δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Πάντω, να ξέρετε ότι δεν βλέπει την ώρα να ξεκουμπιστούν οι Τόρει που έχουν αλλάξει πέντε πρωθυπουργού σε 14 χρόνια και ήταν όλοι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Θα σας πω απλά Μπόρι Τζόνσον, Λίστρα, Κάμερον. Πού να το πιάσω. Πάμε να ακούσουμε Τζον Όλιβερ. Miserable years of conservative rule and is a chance it simply must take. If I may quote Bill Pullman yelling about aliens, if we do this, the 4th of July will no longer be known as just an American holiday, but also as the day when Britain looked at the conservatives who've driven the entire country into a ditch and said in one voice, loud and clear. Τον ακούσατε, είναι πάρα πολύ αστείο. Έκανε μέχρι και quote από την ταινία το Independence Day. Και αλήθεια, αυτέ τι βρυσιέ που είπε, επειδή είναι βρετανικέ πιο πολύ, τι μισές δεν τις ήξερα, τις σημείωσα όμω. Για να δούμε τι θα γίνει στις 4 Ιουλίου είναι σχεδόν τελειωμένη ιστορία εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγουν οι τόρεις, θα βγουν οι εργατικοί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά όπως φώναζε και ο Τζον Όλιβερ, αυτό θα είναι και η μέρα της δικής μας ανεξαρτησίας. Θανάση, πάμε στο entertainment τώρα. Λοιπόν, πριν σας πω για σειρές και βιβλία, το άφησα γιατί το βρίσκω αμυγός entertainment. Θέλω να σας βάλω τον πιο τέλειο σχολιασμό για όλα αυτά με τη Ζήνα Κουτσελίνη, τα hamburger και τις καριέρες στο Zenith. by the way, ο Λίτρα τσακώνεται στι φυλακέ με άλλου κρατούμενου για κάτι σιγάρα, για κάτι. Δεν ξέρω. Έγινε ήδη prison break η κατάσταση. ο σχολιασμό αυτό δε ήρθε από το light που δεν του το είχα. Γιατί οι τράπερ βρίζουν σκιά. Αυτό λοιπόν, παιδιά, με έκανε και ξεκαρδίστηκα. Πάμε να τον ακούσουμε. ...η στάση, σε όλο αυτό που έγινε με τον κύριο Λίτρα. Άμα ο κύριο Λίτρα, ο Θεό να τον κάνει κύριο, ήταν ράπερ ή τράπερ, τότε να βλέπετε τι θα, τι θα λεγόταν και τι θα γινόταν. Ποτέ δεν είμαστε με την πλευρά του πληντηρίου και με την πλευρά του θήτη όταν πρόκειται για τέτοιου είδου ζητήματα. Αλλά έχω αρχίσει να ψηλιάζομαι ότι αυτή η πονήρο η Αλεπουδιάρα το έκανε επίτηδε για τα νούμερα γιατί τόσο αποκλείεται να τα... τόσο χαζή. Αποκλείεται. Δηλαδή τόσα χρόνια στην τηλεόραση δεν γίνεται ένα τόσο τούβλο που να βγει και να το είπε αυτό και να μην ξέρετε ότι θα την κράξουμε όλοι. Πήρε τα νούμεράκια τη, ανανέωσε συμβόλαιο, άρα νομίζω ότι μα πέταξε τυράκι. Ήταν πολύ σκληρό στον ανάτευξη γιατί... Τη... Είναι πολύ σκληρό. Αν είμαι σκληρό θα το καταλαβαίνατε. Να ξέρετε είναι πονήρο, είναι αλεπουδιάρα αυτή. Επίτηδε το έκανε. Πονήρο και αλεπουδιάρα. Τάπαμε και στο αυτή 3-0 αυτή τη εβδομάδα, αλλά δεν είχα μυχητικό, έπρεπε να σα τον βάλω. Και όπω μου είπε εδώ ο Θανάσης, το αλεπουδιάρα είναι από τον Αυγολέμονο ο οποίο ευγολέμονο είναι ένα μυστήριο τύπο που του είχε κάνει συνέντευξη ο Φερεντίνο, τότε που έβγαινε στου δρόμου και μίλαγε εκείνη την εποχή. Οπότε, παιδιά, επειδή γι' αυτό έχουμε εδώ τι νεότερε γενιέ, για να μα ενημερώνουν, όσο εμεί τσακωνόμαστε για τον Καραγάτσι, ε, θα ψάξω να βρω αυγολέμονο μετά, να δω το άλλο που διάρα, ψάξτε κι εσεί. Και πάμε στι σειρέ μα. Λοιπόν. Ξεκινάω με μία μη καινούρια, είναι διετίας-τριετίας, λέγεται Chloe και είναι στο Prime. Τι γίνεται τώρα, η Μπέκη είναι λίγο καημένη, είναι λίγο μίζερη. Μένει ακόμα με τη μαμά τη, δουλεύει σαν τεμπ, δηλαδή ούτε καν κανονική πρόσληψη, και περνάει όλε τι μέρε και τι ώρε τη συγκρίνοντα τη δική τη ζωή με την τέλεια ζωή στο Instagram διάφορων άλλων ανθρώπων. Συνέχεια όμω κοιτάζει και ξανακοιτάζει ένα συγκεκριμένο account. Αυτό της Κλόη, η οποία ήταν και φίλη τη στα μικράτα τους, στα νιάτα τους, όταν ήταν teenagers. Παρακολουθεί λοιπόν με μανία η Μπέκι τη ζωή της Κλόη, η οποία φαίνεται τέλεια, φανταστική, picture perfect, μέσα από τα social media. Όταν όμως ξαφνικά η Κλόη πεθαίνει, γιατί αυτό συμβαίνει, η Μπέκη νιώθει την ανάγκη να μάθει τι έχει γίνει στην πραγματικότητα... Και αυτό την κάνει παιδιά να πάρει μια νέα ταυτότητα, να αρχίσει να συστήνεται σαν κάποια άλλη, για να μπορέσει να μπει μέσα στις παρέες της Κλόη, μέσω της κολλητής της φίλης της Λίβια, και να δει πώς ήταν η ζωή της Κλόης στην πραγματικότητα, τι έχει γίνει, πώς πέθανε, αν αυτοκτόνησε, αν φταίει κάποιο. Μόνο που εξαιτίας αυτού του alter ego της, λέει τον εαυτό της Σάσα, έτσι συστήνεται, η μπέκη μεταμορφώνεται. Δηλαδή γίνεται πιο δυναμική, πιο επιθετική, πιο δημοφιλής. Έχει μία ζωή που ξαφνικά της αρέσει. Και ενώ ο στόχος της είναι να αποκαλύψει τα ψέματα και να βρει την αλήθεια για την κλόη, δεν ξέρεις μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο, δεν θα σας ρίξω spoiler, αν θα προλάβει να αποκαλύψει την πλεκτάνη ή αν τελικά θα χάσει σχεδόν τα λογικά της. Δηλαδή θα χάσει τον εαυτό της, θέλοντας να συνεχίσει να ζει σαν το alter ego που εφήβρε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ suspenseful, είναι μία πολύ πρωτότυπη, όχι η συνηθισμένη ματιά στο πώ το Instagram και οι ζωές στο Instagram μας επηρεάζουν και σε τι άκρα μπορεί να μας φέρουν να φτάσουμε, σύν το ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινό και το story της Chloe, δηλαδή αυτά που ανακαλύπτει η Μπέκη μέσα στην παρέα της. Ε, Εννοείται ότι εμφανίστηκε τυχαία, επειδή βλέπω διάφορα έτσι θρίλερ εγώ και ψυχολογικά. Και μου το πέταξε το Prime και είπα, α, ας δω τι είναι αυτό. Είναι ωραιότατο. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Θα σας περάσω σε μια κομμωδία τώρα, με λίγο ρομάντζο, ολοκένουργη αυτή. Είναι στο Apple TV και λέγεται Land of Women. Και η πρωταγωνίστρια είναι παλιά γνώριμη και αγαπημένη μας από τις σειρές. Είναι η Ευαλογκόρια, η οποία έκανε το breakthrough της με το Desperate Housewives. Θανάση, εσύ δεν ξέρω καν αν γεννηθεί τότε. Λοιπόν, το Land of Women τώρα ποιο είναι το story. Η Εύα Λογκόρια είναι η Γκαλά, μία νεοιορκές έτσι socialite με πολύ ωραία ζωή με τον άντρα της και την κόρη της, η οποία σε ένα πάρτι εκεί Γκαλά που διοργανώνει, βλέπει δύο τύπους να την πλησιάζουν, τους λέει ποιοι είστε εσείς οι caterers, τι σας χρωστάω και της λένε 15 εκατομμύρια δολάρια. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο άντρας της έχει τα λαβέρια με τη μαφία, με μαφιόζους, οι οποίοι τη λένε ότι πείτε του ότι έχει, ξέρω εγώ, μέχρι μεθαύριο να μα τα δώσει, αλλιώ θα επισκεφτούμε την κόρη σου και τη μάνα σου. Τη Εύα Λογκόρια. Οπότε τι κάνει αυτή, τη βουτάει και φεύγει στην Ισπανία, στην πατρίδα τη μάνα τη, την επαρχιακή αυτή μικρή κομμόπολη από όπου κατάγεται η τη μάνα τη, και του λέει: Πάμε σε girl trip. Τη σέρνει λοιπόν μαζί, στη μέση του πουθενά, εκεί με ένα ατύχημα και έναν πάρα πολύ αστείο τρόπο, γνωρίζει ένα τοπικό έτσι, αγρότη και ηνοποιό. Γιατί στην αρχή το βλέπει με ένα τρακτέρ και κοπριέ, και μετά έχει και έναν πύργο. Όπου αυτέ βρίσκουν διάφορε δυσκολίε, ένα σπίτι που νόμιζαν ότι υπάρχει δεν υπάρχει, και τελικά καταλήγουν εκεί. Δεν θα σα ρίξω spoiler, έχουν βγει μόνο δύο επεισόδια. Το τρίτο θα βγει Τετάρτη και θα βγαίνει κάθε Τετάρτη γενικά. Αλλά από το τρέλερ που είδα είναι καλή πλοκή. Και σίγουρα τα δύο επεισόδια που είδα εγώ, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ διασκεδαστικά. Γιατί έχουν και λίγο suspense, αλλά κυρίως έχουν πάρα πολύ πλάκα. Η μάνα τη είναι φανταστική. Η ηθοποιό που κάνει τη μάνα τη είναι φανταστική. Και να σα πω ότι είναι και σε ισπανικά και σε αγγλικά. Δηλαδή έχει και τι δύο γλώσσε μέσα. Πάμε και σε μία ταινία τώρα. Κομμωδία στο Netflix που βγαίνει σήμερα. Και με έχει ψήσει πάρα πολύ το τρέλερ. Λέγεται Family Affair. Πρωταγωνίστρια είναι η Nicole Kidman. Ναι, σε κομμωδία. Δεν θυμάμαι άλλη κομμωδία που την έχω δει. Μαζί τη είναι η Τζόι King που κάνει την κόρη τη και η Κάθι Μπέιτς που κάνει τη μαμά τη. Και υπάρχει και ο Ζακ Έφρον, ο οποίο κάνει το αφεντικό τη κόρη τη, αλλά έναν πολύ διάσημο ηθοποιό του σινεμά, και αυτή είναι η βοηθό του η κόρη τη Νικόλ Κίντμαν. Και τελικά αυτό ο αφεντικό τη κόρη και πολύ διάσημος στάρ του σινεμά αρχίζει και γκομενίζει με τη μάνα, με την Νικόλ Κίντμαν. Εγώ στο τρέιλερ λοιπόν αυτή τη ταινία είδα μια φανταστική τζόκινγκ. Θανάση αυτή που κάνει την κόρη. Είναι πολύ φυσικό κομικό ταλέντο που δεν τη στόχα. Ε, είναι καλή η Νικόλ Κίτμαν σε κομμωδία. Επίση δεν τη στόχα. Ο Ζάκ Εφρον δεν μου άρεσε. Έχει πειραχτεί, κάτι έχει κάνει. Έχει κάνει πλαστικέ, μπότοξ, είναι λίγο βαψωμαλιά, για το ρόλο από μόνο του. Κάτι έχει χάσει τη φρεσκάδα του, κάπως έχει ασχημίνει. Όμω το story overall μου φάνηκε πάρα πολύ φαν. Και τέλο πάντων, θανάσαι για να στο βάλω στη σωστή του βάση. Ξέρω ότι θα δω αυτή την Κυριακή το μεσημέρι τρώγοντα βλακίε στο σπίτι. Είναι τέτοια ταινία, δεν θα σε αλλάξει τη ζωή, αλλά είναι υπέροχο. Και θα προτείνω παιδιά και βιβλίο ελληνικό, σήμερα επανέκδοση που όντως ακούω από πολλούς εδώ και καιρό, αλλά ήταν εξαντλημένο, όχι δεν θα πω βακαλόπουλο, που κι αυτός επανεκδίδεται, θα φέρω Θεοδόση Μίχο να μου πήγε βακαλόπουλο, θα σας πω για το «Εγώ και ο Θείος Χάρης», του Κλέον Αρζόγλου, από τις εκδόσεις Λέμβος. Πρωτοεκδόθηκε το 2001, απέκτησε φανατικό κοινό, με τη φήμη του να μην έχει σταματήσει να διαδίδεται μέχρι και σήμερα. Έτσι το έχω ακούσει κι εγώ και δεν το βρίσκα πουθενά. Οπότε δικαίω επανεκδίδεται. Το story είναι ως εξή. Με αφετηρία τα 60's, δηλαδή χυπισμό rock and roll μαριχουάνα, Μάη 68, Απριλιανή Χούντα, ένα νεαρό Θεσσαλονικιό, αυτοεξόριστο και κυνηγημένο από θεού και δαίμονε, περιφέρεται σε Δύση και Ανατολή, από τη Σουηδία μέχρι την Τινησία και από την Τουρκία μέχρι το Αφγανιστάν. Ελίσσεται ανάμεσα στι τυχοδιώκτε, παιδιά των λουλουδιών, επαναστάτε, τσαρλατάνου και καταγράφει τι περιπέτειές του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ε, από τα πράγματα που μου έχουν πει, ε, εγώ το απέκτησα, σκοπεύω να το ξεκινήσω αυτός, αυτό το Σαββατοκυριακό, θα κάνω ένα break για Nicole Kidman και Joy King, αλλά νομίζω ότι από όσα μου έχουν αφηγηθεί, ρε παιδί μου, αυτοί που το έχουν διαβάσει, μου έχουν σκώσει τα μυαλά. Περιμένω κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και τυχοδιοκτικό με έναν πολύ κινηματογραφικό τρόπο. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Θα σας φιλήσω, θα σας ευχηθώ καλές εκλογές σε όσους είστε στη Γαλλία γιατί είστε πολλοί φίλοι μου και το ακούτε το επεισόδιο. Θα δούμε, Θανάση, τι θα γίνει, αν και ψιλοξέρουμε τι θα γίνει. Θα δούμε αν θα γίνει και κάτι στο Πασόκ μας το Σαββατοκύριακο. Μήπως καμιά κεντρική επιτροπή, εκτελεστική, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, όπου ανακοινώσουν τις εκλογές. Ξαναρχίζει και το γιούρο, το σουκού. Δεν ξέρω αν είδατε Κροατή Ιταλία, Θανάση δεν το είδε. Φανταστικό, Grand Kinyol κανένα θρίλερ από αυτά που ξέρω δεν περίμενα ότι θα κοντράρει ένας αγώνας, αλλά να, που ενώ πανηγύρισα για το Μόντριτς χάρηκα ρε παιδί μου, τελικά ήρθε όλο άλλος με τις μίξες που έφτιανε χλέμπες δύο ώρες ο Ιταλός και του κλειστο σπιτάκι. Και Γεωργία που έριξε τα δύο στην Πορτογαλία ωραιότατα. Λοιπόν, έχει αρχίσει να έχει το suspense του το γύρο, το ήταν λίγο βαρετό μέχρι τώρα Θανάση, ε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Σα τάζω Θοδωρή Δημητρόπουλο και σειρέ του καλοκαιριού, γιατί έχει φοβερέ σειρέ φέτο το καλοκαίρι. Και όχι αβοκάντο, παιδιά. Ψάξτε ένα κείμενο του Κώστα Μανιάτη στο news, πώ τα αβοκάντο και η υπερπαραγωγή του και η υπερκαλλιέργειά του, γιατί όλοι έχετε λησάξει με τα αβοκάντο toast πια όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, καταστρέφει τον πλανήτη. Βέβαια, έχει διπλάσει εκπομπέ άνθρακα. Από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, το να καλλιεργεί αβοκάντο, φάτε καγιανά. Ήταν η μήνυμπυράκου και το μπίντερντάντατ με μια περιβαλλοντική νότα.